Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 18 λεπτά και μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air. Ωραία, με Χρήστα Θοτσαλτίδη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Εγώ προσπαθώ να μείνω σοβαρός. Λοιπόν, με όλα τα νέα και... Εμείς σοβαροί είμαστε. Αυτοί που λέγανε ότι δεν υπάρχει προκαταβολή για το Σόουζα και γι' αυτό δεν θα υπογράψει, τι θα πούν τώρα. Πες, απάντησε. Να αξιολογούμε και να κρίνουμε, Νίκο Παπαδόπουλε, τα γεγονότα. Να αξιολογούμε και να κρίνουμε τα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι είμαστε σφιχτά μεν οικονομικά, αλλά ο Σόουζα έμεινε. Ο Σόουζα υπέγραψε. Και αν δεν υπέγραφε, δεν θα ήτανε επειδή δεν είχαμε προκαταβολή να το δώσουμε. Θα ήτανε γιατί θα επέβλεσε και μια καλύτερη πρόταση. Αλλά εκεί να βάλουμε, να μαλώσουμε με τον Αριανό. Όχι, δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν θα μαλώσουμε με τον συναριανό μας. Λοιπόν, όσο και αν το θέλετε. Ένα από αυτά τα ζητήματα Έσοπι. Που θα ασχοληθούμε στη διάρκεια της εκπομπής είναι και αυτό το οποίο ανέφερε ο Χρύσανθος. Με τον Έσοπο. Όχι. Α. Με το... τον Κλούνι. Λοιπόν, με τον Ούγκο Σόουζα, ο οποίος εδώ και περίπου μία ώρα έχει γίνει γνωστό την ΠΑΕ Άρης ότι υπέγραψε το συμβόλαιό του είναι για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι η πρώτη φορά, Φόδωρε Καρυπίδη, που βγαίνεις σε φωτογραφία και δεν είσαι καλύτερος στο στυλ από αυτόν με τον οποίο βγαίνεις φωτογραφία. Σε έχει φάει ο Ούγκο με εκπληκτικό μπλουζάκι, ενώ το πουκάμισό σου, πρόεδρε, δεν είναι αυτό που σου αρμόζει. Τον έχω πετύχει. Να δείτε τώρα, αυτό είναι Καρυπίδης δύσιμο. Πιο casual, πιο χαλαρό. Εγώ αν το φορούσα αυτό το πουκάμισο. Εντάξει, είναι καλοκαίρι. Δεν είναι τώρα. Μα αυτό σου λέω. Έχεις χαλάρος. Ο πρόεδρος θα βάλει άλλο μπλουζάκι. Με αυτό που φορούσε στην Κίνα, το κουστούμι. Δυνατό έγινε. Ποιο? Δυνατό. Αν βγω εγώ με αυτό το κουστούμι έξω, θα με πάρετε στο κυνήγι. Δυνατό. Το φοράει ο Καρυπίδης και την Πόρσε, λέτε δυνατό. Βέβαια. Αυτά κάνετε. Ποιος. Γλύφετε τον πρόεδρο. Το βάλω εγώ αυτό το κουστούμι, ξύλο θα με δώσετε. Ποιο Σόουζα δυνατό στη λιστεία. Ποιο Σόουζα, λέει, δυνατό στη λιστεία. Άκου να σου πω κάτι, Παπαδόπουλε, να μαθαίνεις. Και κάνει και ρήμα αυτό που θα σου πω. Το θυμάσαι το Χάρολντ Έλις. Χρειάζεται να είμαστε λίγο το 4. Πρώτα απ' όλα τα ρούχα δεν πρέπει να σε φοράνε, πρέπει να τα φοράς. Ναι, άλλο λέω εγώ. Ναι, το Χάρολντ Έλις, το θυμάσαι? Μπασκεμπολίστας. Δεν το πρόλαβε το Χάρολντ. Μπασκεμπολίστας ήταν, ναι, πράγμα. Ο Χάρολντ Έλις, λοιπόν, ναι, ο οποίος ήταν και παιχτάρα, ναι, και κάρφωνε μέσα στη μούρη κάποιον, ναι, είχε ένα φετίχ. Όλοι έχουμε. Μόλις τελείωνε το μάτς, ναι, δεν έβγαινε έξω με τη φόρμα του Άρη. Ναι. Ντύνονταν κουστούμάτος. Ναι. Σακάκι. Mm. Παντελόνι, σκαρπινάκι, ναι, κτλ. Είχε μια ιδιαιτερότητα. Ναι. 23-10, 2-87 και 3-8, μην παίρνετε. Α, μήνυμα. FM κενό. Ναι. Ποια ιδιαιτερότητα είχαν τα κουστούμια του Χάρολντ Έλις? Ναι. 54-5-26. Μάλιστα. Θα σας κάνω κάθε μέρα τέτοιο. Τεστ γνώσεων. Δεν είναι πολύ φαν του κουστούμιου γενικότερα. Εντάξει. Όχι, τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των κουστούμιων? Είναι πολύ εύκολο. Των κουστούμιων. Του Χάρολντ Έλις. Ναι. Για να καταλάβεις. Μάλιστα. Περιμένουμε. Φίλα μας το πούνε. Τέλος πάντων. Μετά μαζευτούμε όλοι μαζί, οι σαραντάριδες, να πάμε στον Ανή με αυτό που παίζει ο Χρήστος. Ναι. All that she wants. Είδες που ξέρω και από ξένα. Πήγαινες, χόρευες δίσκο κι εσύ. Δεν ήταν δίσκο. Τι ήταν αυτά, τι κάνατε εκεί πέρα? Αυτό το τραγούδι άκουγα εγώ. Που λέει All that she wants is another baby και έκανα 4 παιδιά. Αφού αυτό έλεγε. Το μόνο που θέλει είναι ένα ακόμα μωρό. Οπότε καταλαβαίνω. Άλλο μωρό, λέει η κυρία εδώ, η Αηδός. Άλλο μωρό κατάλαβα εγώ, γίναμε πολύτεκνοι. Είναι επιτακτική ανάγκη να φτιάξω μια playlist. Νομίζω. Είναι επιτακτική ανάγκη να πάω άδεια, να πάρω διακοπές, να φύγω. Δεν γίνεται. Εσύ, εγώ. Εγώ. Κι εγώ. Εσύ δεν είναι. Εσύ είσαι νέο παιδί, ρε φίλε. Εσύ είσαι πάνω στο τέτοιο. Γίνεται. Εμείς κουραζόμαστε. Γίνεται ο χαμός εσύ. Δεν πρέπει να αποτοξινωθούμε λίγο. Από τι να αποτοξινωθείτε? Πρώτα απ' όλα από τον Οκτώβριο που γύρισα, εργάζομαι πυρετωδώς και συνεχόμενα. Ό,τι και να γίνει, θα βγεις το βραδάκι, θα πιεις
τα ποτάκια σου. Θα πας στις βολτίτσες σου, θα πας στις καλκιδικές σου. Εγκομενίτσες αυτά, το ένα τ' άλλο. Ενώ ο παντρεμένος πολυτεχνός πρέπει να πάει 15-20 μέρες με την οικογένεια να απλώσει το κορμί του, που μπορεί να μην πιάνει δύο ξαπλώστες πλέον, αλλά μια μισή. Πρέπει κάποια στιγμή να φτάσω και στη μία. Αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Όπως και πολλοί που με ακούνε τώρα οικογενειάρχες, έτσι πρέπει να λειτουργήσουν. Εσύ όλη μέρα στα γούστα είσαι. Καφέ πας και πίνεις με τρία φίλους. Δεν κάνω τέτοια. Δεν βγαίνεις με φίλους για καφέ. Φίλους με φίλους βγαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με τον Ούγκο Σόουζα. Με τον Ούγκο Σόουζα. Είναι η είδηση της ημέρας. Περιμένουμε ίσως μέχρι το βράδυ. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξέλιξη και με τον Μανώλο Τζανακάκη, για τον οποίο γράψαμε και το πρωί στο Λαμπαουτάρι. Ναι, άμα το γράψει το Λαμπαουτάρι, είναι εγγύηση. Το Λαμπαουτάρι, κοιτάξτε να δείτε. Έγραψε σήμερα, παιδιά, δεν έγραψε 3, 4, 5 παίκτες. Έγραψε τον παίκτη που σήμερα θα ανακοινωθεί ότι ανανεώνει. Ναι. Τώρα, ότι θα ανανεώσουν πιθανόν και κάποια άλλα παιδιά, ναι, όχι σήμερα όμως. Γιατί δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Ήρθε ο μανατζερίσκι να τα βάλει κάτω και να ανανεωθεί εντός των ημερών το συμβόλαιο του Λούκα Μιλούνοβιτς. Πάρτε την κεφαλιά σας όλοι τώρα, εκεί που δεν το περιμένετε. Και λέω αυτή τη στιγμή, Νίκο Παπαδόπουλε, μπορεί να το γράψουν και κάποιοι συνάδελφοι αν θέλουν, ότι ο Λούκα Μιλούνοβιτς είναι πολύ κοντά στο να παραμείνει στον Άρη και τον επόμενο χρόνο στη Super League. Όταν όλοι λέτε ότι θα φύγει. Ντουπ! Αυτό είναι η ιδιοσιογραφία. Αν δεν είναι ιδιοσιογραφία, φίλε. Το εξέγινε. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοινώνει τη λύση τη συνεργασία με τον Λούκα Μιλούνοβιτς. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική, Χριστό. Χαμήλωσε, ναι, ναι, Χριστό. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία. Ναι. Τη μεταφέρω όπως έγινε. Χθες είπαμε εδώ στην εκπομπή ότι τρεις παίκτες φέρνει ο Άρης τρεις Λατίνους. Ναι. Σήμερα τρεις Λατίνους φέρνει ο Άρης. Πραγματικά, φίλε, γράφτηκε, δεν είναι. Λέω τώρα στο λαό του All About Άρης και του Λίμπερο ότι μια φορά την εβδομάδα θα λέω μια fake είδηση και την επόμενη μέρα θα λέω ποια είναι η fake. Συμφωνείς? Κάνω, γιατί? Εγώ θα σου πω. Και θα καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Θα διαφωνώ, θα κάνεις κάτι διαφορετικό. Ναι, καλό αυτό. Ε? Εμείς θα λέμε το πέρα πραγματικότητα. Και ό,τι γίνεται. Λέω και μία fake θα λέω. Μία. Αυτό το θα λέμε. Μία, λέω και μία fake. Μία. Μία θα σε αφήνω, μια στο τόσο. Μία στο τόσο σε αφήνω. Το λέγαμε και χθες το βράδυ που ήμασταν πάλι εδώ ότι, ότι δεν θα είναι μόνο του Σόουζα σήμερα. Ναι. Είναι πιθανό να έχουμε και κάτι ακόμα. Αυτό θα είναι μάλλον ο Τζανακάκης. Μάλιστα, Μάνος. Ο οποίος... Παλίκαρος. Κριτικάρος. Βεβαίως. Ωραία. Ήταν αναμενόμενο βέβαια ότι θα παραμείνει. Απλά χθες υπήρξε και μια επίσημη επαφή με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή, ο οποίος χθες επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη από την Κρήτη που βρέθηκε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Από εκεί είναι άλλωστε. Ποιος? Ο Τζανακάκης. Λοιπόν. Και είναι πιθανό, μπορεί και στη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 7 να υπάρξει και ανακοίνωση από την ΠΑΕ για συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Μάλιστα. Έχει συμφωνήσει ο Τζανακάκης με τον Άρη στην επαφή που έγινε χθες. Είναι μια πολύ μικρή διαφορά που χωρίζει δύο πλευρές. Να τακτοποιηθούν και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Έχει δίκιο ένας φίλος που μου λέει τι είναι να νεώσει ο Μιλούνοβιτς. Αφού έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, ναι. Απλά δεν θα φύγει. Ναι, γιατί όλοι τον έχουν ότι φεύγει. Αυτό εννοώ. Το διάβασα το μήνυμα, εγώ το λέω τόσο ώρα. Και πρόσεξε εδώ, φίλε, να πω το εξής. Μπορεί να υπογράψει με λιγότερα χρήματα για δύο χρόνια. Γιατί γίνεται και αυτό. Άρα εκεί θα μιλάμε για άλλο συμβόλαιο. Αυτό που δεν έκανε πέρσι. Λοιπόν. Αυτό που συμφώνησε πέρσι. Ναι, αλλά... αλλά επειδή ο Άρης. Ναι, αυτό. Δεν το υπέγραψε. Ωραία. Γιατί συμφώνησε ο Μιλούνοβιτς. Στα 50%. Τώρα έχει δεχτεί μια παρόμοια πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ πιθανό να την αποδεχτεί. Άλλωστε, ο μάνατζερ του. Είναι ο μάνατζερ του Σόουζα. Είναι ο μάνατζερ του Σόουζα. Ο οποίος ήρθε εδώ πέρα και για τον Μιλούνοβιτς και για άλλες περιπτώσεις παιχτών του Άρη, τους οποίους έχει, όπως είναι ο Ντούνης, όπως είναι ο Παυλίδης, που δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα. Σίγουρα είναι επιθυμία της διοίκησης να τους διατηρήσει στην ομάδα για τη νέα σεζόν. Της διοίκησης. Του Θόδωρη Καρυπίδη. Να λέμε καλύτερα. Του Ερέρα. Και του Ερέρα που έχει δώσει. Θα έχει ρωτήθει και δώσει το πράσινο φως για να μπουν σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Το ξέρεις ή το λες? Για να κάνεις πλάτη στον Καρυπίδη. Κάνω πλάτη στον Καρυπίδη. Ναι, τι γιατί? Το ρώτησε τον Ερέρα. Ξέρω τουλάχιστον για τον Παυλίδη και τον Ντούνη. Ναι. Υπάρχει μια σύγκριση, μια πρώτη θετική σύγκριση. Ποιος το είπε? Τι ποιος μου το είπε? Ποιος το λέει αυτό? Στον αέρα θα σου το πω. Περίμενε. Όχι. Ρεπορτάζ. Έτσι γίνεται το ρεπορτάζ. Εξετάσεις θα κάνουμε. Υπάρχει, είπε, θετική σύγκριση του Ερέρα. Έτσι ξέρω εγώ. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει σύγκριση για τον Παυλίδη και τον Ντούνη και δεν έχει κάνει σύγκριση
για το Μουμίν, τον Ιντζόγλου, τον Δελιζήση, τον Μπούρμπο, τον Τσουμάνι, τον Μιλούνοβιτς, τον Καντιμίρη, τον Αναγνωστόπουλο. Ή έχει κάνει για όλους. Θα σου πω την προσωπική μου άποψη. Όχι. Την εισήγηση, αν έχει κάνει να μου πεις. Γιατί εγώ λέω δεν έχει κάνει εισήγηση για κανέναν. Εγώ λέω ότι έχει διαμορφώσει εικόνα για όλους. Μάλιστα. Ωραία. Εισηγήθηκε λοιπόν. Εγώ έτσι λέω. Γιατί είναι... Άρα, ποιος κρατάει. Θα σου πω και ποιος κρατάει τώρα. Ναι. Θα τους αποκαλύψουμε μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα τους αποκαλύψουμε όλους. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Λοιπόν, θα πούμε. Για να σοβαρευτούμε, Ρονάλντο πάλι. Σοβαροί είμαστε. Το έχουμε δώσει, ρε φίλε, ένα 0 με σκόρ Ρονάλντο χθες και δεν το παίξαμε πάλι. Δηλαδή για το, για το Θεό. Παρετήσου. Την Αργεντινή που τη δώσαμε εκεί και άντερ δεν την παίξαμε. Αυτό που το δώσαμε ένα 0, πάλι δεν το παίξαμε. Τέρε, τι γίνεται. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει μπάσκετ ο Ρονάλντο τόσο ψηλά που πηδάει. Ναι, όντως. Εντάξει, ναι, να σου πω κάτι, είναι 33 χρόνια, αλλά βλέπεις ότι είναι αθλητής. Ναι, άστο Ρονάλντο τώρα. Θα μας απείς δηλαδή μετά το διάλειμμα ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν. Θα τα πούμε. Λοιπόν, ωραία. Θα γίνει λοιπόν για να σοβαρευτούμε. Εγώ λέω λοιπόν για να σοβαρευτούμε, ναι, ότι υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις που αυτή τη στιγμή ο διοικητής. Ποιος διοικητής? Ο Καρυβίδης. Του τμήματος. Διοικητής δεν είναι. Δεν είναι διοικητής, δεν διοικεί. Διοικητής, πώς λέγεται? Πρώτη φορά. Δεν διοικητής, ρε φίλε. Διοικεί την ομάδα. Πρόεδρος είναι. Διοικητής είναι. Ο διοικητής. Κάτσε. Με τον κάνεις, στρατηγό. Κάνει σαβάτα τον. Α, στρατηγό, εντάξει. Κάνε βάτσο καρυπή, τον ανεβάζει. Διοικητής. Ο διοικητής με τον στρατηγό διαφωνούν. Διαφωνούν, λες εσύ. Σε κάποια ζητήματα σίγουρα θα διαφωνούν. Όχι, εγώ δεν είπα κάποια ζητήματα. Σε όλα. Είπα σε 2-3 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Εντάξει. Για τη μία πάντως που σου ανέφερα, είμαι αρκετά σίγουρος. Ότι συμφωνούν. Ναι. Άρα λες εσύ ότι διαφωνούν για άλλα. Αλλά συμφωνούν για τον Παυλίδη και τον Τούνη. Για τον Παυλίδη σίγουρα ξέρω ότι υπάρχει θετική εισήγηση. Θετική εισήγηση. Λοιπόν. Ποιος το είπε, ο Παυλίδης? Όχι. Α. Ο Τούνης. Ο Τούνης για τον Παυλίδη. Συνήθως έτσι γίνεται. Δεν το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Ο Τούνης θα πει για τον Παυλίδη και ο Παυλίδης για τον Τούνη. Λοιπόν. Τι νομίζεις, θα πει ο Παυλίδης για τον Παυλίδη και ο Τούνης για τον Τούνη? Είναι ο Ηλίεβιτς εδώ. Έτσι μαθαίνει ο κόσμος. Να ξέρεις, Νίκο Παπαδόπουλο, όταν μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας, την πραγματικότητα. Τι δεν λέμε, φίλε. Και λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή διαφωνούν. Δεν είναι αποκλείο να τα βρουν. Και πολλές φορές και ο προπονητής κάνει και λίγο πίσω. Πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Ρονάλντο. Και πολλές φορές και ο προπονητής αντιλαμβάνεται ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν για οικονομικούς λόγους. Το θέμα είναι να μην στηθεί όλη η ομάδα για αυτόν τον λόγο. Το έχουμε γράψει και το έχουμε πει. Είναι λάθος, βέβαια, έτσι. Είναι λάθος, ναι, αλλά το έχουμε γράψει και το έχουμε πει εξ αρχής ότι και το οικονομικό και τα ζητήματα που υπάρχουν με τους παίχτες θα παίξει και αυτό ένα ρόλο στις διαπραγματεύσεις. Είτε για αυτούς που θα μείνουν, είτε για αυτούς που θα φύγουν. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα φάνει, φίλε, θα γίνει. Εγώ πριν ένα μήνα θυμάσαι τι έλεγα. Έγινε. Α, δούμε τώρα θα γίνει και μετά. Εγώ πριν ένα μήνα σου είπα ότι ο κάθε Μιλούνοβιτς, ο κάθε Ντούνης, ο κάθε Παυλίδης, ναι, είναι στην εξίσωση, ναι, του Σόουζα. Αυτό είχαμε πει. Δεν μου το είχες πει εμένα αυτό. Στον αέρα το είχα πει. Εντάξει. Είναι στην εξίσωση οι παίκτες. Όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές και έχει ένας μάνατζερ 4-5 ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα, πάντα μπαίνουν στην εξίσωση, να ξέρεις. Γι' αυτό όταν όλοι έλεγαν θα φύγει ο Σόουζα. Ή... Το έλεγαν όλοι, το έλεγαν κάποιοι. Οι περισσότεροι. Το έλεγαν οι περισσότεροι. Θα φύγει. Άλλοι το λέγαν με άσχημο τρόπο και ύπουλο, δεν έχει λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, να σου πω κάτι, μην νομίζεις. Όχι όλοι, το ανερώ. Διότι υπήρχαν συνάδελφοι. Δεν έχω πρέπει να το πω. Στο γέλο, παράδειγμα, ναι, που έλεγε ο φίλος μου Δημήτρης ότι δεν έλεγε θα φύγει. Έλεγε ότι είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Ναι. Για να είμαι δίκαιος, και επειδή ξέρετε, στο Λίμπερο όσοι μας ακούτε το ξέρετε, δεν έχουμε κόμπλεξ. Καλά, εννοείται. Να λέμε με συναδέλφους, ειδικά είναι και καλοί συνάδελφοι και αριανοί. Αλλά σου λέω ότι υπήρχαν άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν ανακοινωθεί η προφορική συμφωνία ναι, που έλεγαν θα φύγει. Υπήρχαν άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα πριν ανακοινωθεί που έλεγαν δεν έχει λεφτά ο Άρης για να του δώσει, γι' αυτό θα φύγει. Το θέμα είναι ότι έμεινε και αυτή είναι η ουσία. Εντάξει, το λέγαμε, δεν το λέγαμε, το είπανε, δεν το είπανε. Και δεν θα πιέσουμε ποτέ τον Άρη, τον Ποτόν, να μείνει κάποιο παίκτη για να πάρει περισσότερα λεφτά. Για να αποτυπώνουμε την πραγματικότητα, όπως είναι ο Σόουζα, πριν πάει σε εκείνο το ραντεβού στην Αθήνα με τον Καρυπίδη, μια μέρα πριν ήταν περισσότερο στο να φύγει. Mm. Αυτό δηλαδή έβλεπε και πίστευε ότι δύσκολα θα μείνει. Εντάξει, έγινε όμως το ραντεβού. Εντάξει, εγώ σου λέω ότι ένα ολόκληρο μήνα ο Καρυπίδης ήταν 100% βέβαιο ότι ο Σόουζα θα μείνει. Εντάξει, και εγώ το πίστευα. Γιατί και ο Καρυπίδης το του έκανε μία πρόταση, ναι, και ήξερε και τις προτάσεις που του είχαν κάνει. Γιατί?
Γιατί ο μάνατζερ του μιλάει και με άλλους πέντε. Και την ίδια στιγμή έχει άλλους πέντε παίκτες στον Άρη. Όλα αυτά παίζουν ρόλο και στην πλευρά του παίκτη και στην πλευρά της διοίκησης. Όλα αξιολογούνται. Και πολλές φορές ο Ιξ Μιλούνοβιτ μπορεί να πάρει πέντε δραχμές παραπάνω για να πείσεις έναν άλλον ποδοσφαιριστή που θέλεις να έρθει. Λοιπόν, είναι όλα μέσα στο παιχνίδι αυτά. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά το διάλειμμα στο οποίο θα πάμε αμέσως τώρα, γιατί έχουμε ξεπεράσει λίγο τις 5.30 χρυσανθέμου και έχεις μια τάση να ξεφεύγεις γενικότερα. Αλλά θα σε βάλω σε μια τάξη αυτό το ζήτημα, γιατί υπάρχουν και τα διαλύματα. Οι ακροατές ακούνε τον Παπαδόπουλο να λέει θα με βάλει σε τάξη. Μετά από αυτό, πρέπει να πάμε σε break. Για να τον δείρω. Για να τον δείρω. Τι, ποτέ. Ποτέ δεν τον χτυπάμε εμείς. Ποτέ. Ποτέ, όχι. Έχεις προστασία Παύλου. Mm. Είσαι υπό την προστασία του. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Φέρ το κουμπά να το βάλω μέσα. Και επιστρέφουμε τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ ο φίλος ο 506 λέει ο Ίβιτς να φέρει το τσουκαλά. Νομίζω, φίλε μου 506, ότι αν υπάρχει μία θέση, για να μην πω δύο θέσεις, στις οποίες ο... Πάκο Ερέρα θα θέσει βέτο οι ποδοσφαιριστές να είναι δική του επιλογή, τότε αυτές οι δύο θέσεις θα είναι το 6 και το 8. Πάνω απ' όλα όμως το 6. Τόσο ο Πάκο Ερέρα, όσο και γενικότερα οι Ισπανοί προπονητές ξεκινούν και τελειώνουν τον προγραμματισμό τους στο αμυντικό χαφ. Και είναι δεδομένο και σίγουρο ότι ο Άρης στην συγκεκριμένη θέση θα πάρει παίκτη επιθυμίας Πάκο Ερέρα και από το πάνω ράφι. Το πάνω ράφι για τα οικονομικά του δεδομένα, έτσι. Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος λέει... Άρα δεν υπάρχει τσουκαλάς. Ο φίλος... κάνε λίγο... Ποιο... Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μήπως έχουμε του αποχωρήσαντα αυτό το. Ας βγει ο Καρυπίδης να πει: δεν έχω χρήματα και αναγκαστικά κρατά τους περσινούς και να μην βγαίνει να λέει στον κόσμο ότι εγώ θα ξανακάνω τάρι μεγάλο. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Γιατί το ένα, τι. Το ότι θα κρατήσει. Θα κρατήσει, δεν θα κρατήσει όλους τους περσινούς. Από τους περσινούς πάει να πει ότι δεν θα πάρει άλλους. Παραπάνω θα κρατήσει, δεν είναι θέμα. Αλλά δεν γίνεται να αλλάξει όλη την ομάδα. Σίγουρα πρέπει να κρατήσει. Σίγουρα πρέπει να κρατήσει και. Το ότι θα κρατήσει 3-4 από του περσινού σημαίνει ότι θα πάρει άλλου. Καλά, εννοείται αυτό. Πρόσεχε, φίλε. Λοιπόν. Τώρα αυτό. Ναι. Θα το πάρω στο γραφείο μου τώρα. Όχι. Όχι στον αέρα, ρε Χρυσάνθε, για τον Θεό τουλάχιστον. Αχ! Ρε αγόρι μου, όχι στον αέρα. Και τόλφιλε, μπράβο. Ναι, να ρίξει το. Κάτι χρήσιμο. Να ρίξει τον αέρα ο Χρήστο. Έτσι κάνουνε. Τι, και εδώ να κάνω. Τι αντιραδιοφωνικό είναι αυτό. Και τις οθόνες, όχι, και το mouse. Παντού ντε τόλ. Δεν θα κάτσω στο απόγευμα, θα μείνω το βράδυ. Καλύτερα. Δεν τέχει. Πόσο κάνεις, το 2 ευρώ. Ε, τι γίνεται. Έχει πρόβλημα αυτό το ντε τόλ, και μη κοίτα πόδι του αθλητή. Τι θες. Ποια ακουστικά. Δημιουργεί προβλήματα στην εκπομπή ο Παπαδόπουλος. Κάνει μια σωστή παρατήρηση ο 506. Μακάρι να έρθουν καλά χαφ, γιατί και ο Αντρέου Ισπανός ήταν. Ισπανός ήταν, δεν ήταν από το πάνω ράφι όμως. Μη πω τώρα ποιοι υμνούσαν τον Αντρέου στις προετοιμασίες. Και μετά κάποιοι που τον είδαν μία φορά στο μάτς με την Κέρκυρα είπανε: ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Αυτά έχουν καταγραφεί. Επειδή εγώ φοράω παντελόνια. Κοντό όμως είναι. Βερμούδα. Γενικότερα όμως. Φοράω παντελόνια. Ναι. Τότε στο Καρπενήσι που τον βλέπαμε το πρώτο διάστημα. Τι σου είπα στο πρώτο μάτς. Μην με δίνεις με το χέρι να γίνει αυτό το οποίο κάνεις. Τι σου είπα στο. Κατέβα στο δάχτυλο. Τι σου είπα στο πρώτο μάτς. Α, λοιπόν. Καταλάβες. Στο είχα πει. Δεν ήταν. Νίκο μου δεν είναι. Δεν τον είχαμε το δει. Χαφ, άκουσε με. Το χαφ ναι, είναι η πιο σημαντική ναι, θέση. Είναι μια νευραλγική θέση. Όποτε ο Άρης ναι. Είχε χαφ με κοχώνες. Άκουσε με. Όποτε ο Άρης είχε. Όχι. Είχε χαφ με κοχώνες. Χρυσανθέ. Πήγε καλά. Χρυσανθέ. Ποιοι ήταν οι χαφ με κοχώνες? Νάτσο Γκαρσία. Νάτσο. Ένας με κοχώνες, οι οποίες όμως μετά από ένα διάστημα δεν είχε ηθική. Όχι. Γιατί δεν είχε ηθική. Δεν ήταν καλός. Ο Βιτόλο. Ο Βιτόλο. Δύο. Ναι. Και αυτός. Ποιον αυτή. Λοιπόν. Πεκτάρα, ρε φίλε. Ήταν, ναι, εντάξει. Πεκτάρα.
Τρελός μεν. Καλά, ναι. Πεκτάρα. Άκουσε με. Πέρσι, στη Β' Εθνική. Για τα δεδομένα. Και ο Ιντσόγλου και ο Μουμίν. Ήταν οι κορυφαίοι τη κατηγορία αυτή του. Συγκεκριμένου ποδοσφαιριστέ που αναφέρει, υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στο κέντρο ότι ήταν και δύο εξάρια. Αλλά έτσι ήταν το παιχνίδι το οποίο ήθελε ο Σπανός. Γι' αυτό κάνω μια πρόβλεψη και λέω ότι. Τώρα πρέπει. Να δώσω άλλο λίγο τέτοιο, ότι ο ένας από τους δύο θα μείνει. Ναι. Παρόλο τώρα... που έχουν συμβόλαιο και οι δύο. Ναι, τώρα πρέπει και με βάση το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει ο Έρερα, θα έχει ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Το πιο δημιουργικό χαβ. Δηλαδή που θα πάρει την μπάλα, θα την ανεβάσει. Μπράβο, Χρυσάνθε. Ποια είναι η ψεύτικη? Γιατί πάντα λες ότι έχεις μια ψεύτικη. Δεν είπα αν είναι κάποια από τις τρεις αυτή ψεύτικη. Α, μάλιστα. Θα μας πεις αύριο δηλαδή. Fake news. Fake news. Αν είναι γραφτή, ναι. Λοιπόν, με τον Αντρέου τότε που λες. Εσύ ποιο έχεις τώρα, το 1 ή το 2? Να μην σε νοιάζει. Νίκο, έχεις πρόβλημα εσύ. Έχω πρόβλημα εγώ. Λοιπόν, ναι, έχω πρόβλημα με στα αυτιά. Λοιπόν, Αντρέα που λες, ήταν το πρώτο παιχνίδι που τον είδες και εσύ και εμείς. Εμείς δεν τον είχαμε δει να αγωνίζεται. Εμείς τον βλέπαμε μόνο στις προπονήσεις. Ναι. Στις προπονήσεις έδειχνε μια άλλη εικόνα. Όλοι μας έχουμε πέσει έξω κατά καιρούς σε θέματα σίγουρα ποδοσφαιρικά κτλ. Νοείται. Όποιος το παίζει μάγκας και λέει μόνο εγώ. Καλά, δεν γίνεται να πέσει όλους μέσα. Όλοι μας έχουμε πέσει έξω. Εντάξει. Απλά, εσείς που είστε λίγο πιο νεότεροι συνάδελφοι. Ναι. Ενθουσιάζεστε γρήγορα με έναν ποδοσφαιριστή με τα Αντρέο, χαρακτηριστικά του Αντρέου. Πώς λέγατε, ο παιχταράς, όλοι το λέγατε. Σας άκουγα όλους. Σου λέω, έχω πέσει έξω. Εγώ θυμάμαι τον Εσκουδέρο το πρωτοσέλιδο. Κοίτα, και αναγουλιάζω. Πάντα εγώ αυτό που έχω μάθει. Γιατί ήμουν στην ηλικία σου. Σε αυτά τα λίγα χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Άρη. Ναι. 4-5 πόσα είναι. Λοιπόν. Ναι, ναι. Πριν 10 χρόνια. Όχι, ρε. Πόσες τώρα είσαι? Τρία χρόνια μεγαλύτερο. Τέσσερα. Εντάξει. Τρία-τέσσερα. Λοιπόν. Στην ηλικία του. Παύλο, 28, ένας και 31, ο άλλος πόσο είναι? Λοιπόν. Στην ηλικία του. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, ναι. Αυτό το οποίο μου έχει μάθει η σύντομη παρουσία μου τα τελευταία χρόνια. Έξι χρόνια είναι πολλά. Τέλος πάντων, ναι. Anyway, είναι ότι πάντα σε κάθε προετοιμασία θα υπάρχει ένας παίχτης που ναι, μεν θα το βλέπουμε ότι μπορεί να βγει καλός, αλλά μην βγαίνει. Πάντα υπάρχει. Κάποτε ήταν ο Σανιά. Το πάλι εσύ τον το 14. Εγώ δεν είδα Σανιά. Στο Πράβετς πάντα. Το Πράβετς πάλι εσύ τον είδε ο Σανιά. Άρα βλέπεις πάντα ένα χαφ που πετάει και σέρνεται μετά. Να σου πω κάτι, ήταν φανταστικός όμως τότε. Ο Σανιά. Ναι, ναι, ναι. Έχει γράψει ιστορία το δεν πίνει ούτε νερό. Δεν έπινε νερό. Μα δεν έπινε νερό, φίλε. Δεν έπινε γουλιά, τίποτα. Ούτε ηλεκτρολίτη. Η μεγαλύτερη μούφα που έχουμε φάει τα τελευταία χρόνια. Ήταν τραυματίας μετά. Λοιπόν. Και εσύ και ο Κικερίδης μαζί. Η παιχτάρα. Γιώργος Κικερίδης. Ο Κικερίδης τον έλεγε το Σανιά. Γιώργος Κικερίδης, φίλε, ναι, ναι. Πώς παίξε, έχει αναδείξει. Κανέναν. Κανένα. Τον Μπεν. Ποιον Μπεν, άντε. Ποιος τον ανακάλυψε. Έτοιμος παίκτης τώρα. Τον Ολαϊτάν. Α, μην αρχίσω τώρα. Ποιος τον ανακάλυψε. Τον Ολαϊτάν, ποιος τον ανακάλυψε. Ναι. Τον Καλτσά, ποιος τον ανακάλυψε. Λοιπόν. Θα αρχίσω να μιλάω. Τι. Σίγουρα θα είδε θα και αρχίσω να μιλάω. Πού δεν θα το βγήκαν τον άνθρωπο. Αρχίσω να μιλάω. Αλλά βγάλω το καπέλο. Ποιο καπέλο? Που φοράει. Καπελάρα, Ντόρτμουντ. Αυτός που ήταν στη συνάντηση με τον Ερέρα και έλεγε ότι δεν είναι. Ειλικρίνεια, είπαμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ποδοσφαιρικό μάτι. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Σίγουρα και αυτός, όπως όλοι μας, σε κάποια πράγματα θα έπεσε έξω. Δεν μπορεί να πέσει όλα μέσα. Εντάξει, τέλος πάντων. Και είναι και το θέμα μας αυτό κιόλας. Λοιπόν. Ο φίλος ο 979 λέει: αν αληθεύει ότι σε 9 μέρες έχουν δοθεί μόλις 200 διαρκείας. Οι απογοητευμένοι γάβρις 15-6 ξεπέρασαν τα 4.500. Η αναφορά γίνεται για θέμα νοοτροπίας και απαιτήσεων. 300, όχι 200. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Είναι Ιούνιος. Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Σιγά σιγά τώρα που σήμερα αρχίσαμε το Σόουζα, παίκτες κτλ. Θα αρχίσουν και 2-3 ποδοσφαιριστές, θα αρχίσει και η προετοιμασία. Εκεί στις 2 Ιουλίου, αν γίνει και μια πρώτη συγκέντρωση. Ας γίνει στο Χαριλάου η πρώτη συγκέντρωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, φίλε. Συγκέντρωση είπα. Συγκέντρωση, δεν είπα να κάνουν προπόνηση. Θα γίνει και μια προπόνηση την πρώτη μέρα. Ας κάνουν κάτι έξυπνο κάπου που να μπορεί και ο κόσμος μετά να πάει να πάρει διαρκείας. Γιατί κάθε χρόνο, ναι, τις προηγούμενες χρονιές, την ημέρα της πρώτης προπόνησης, πολλούνταν τετραψήφιος αριθμός εισιτηρίων διαρκείας. Τη μέρα εκείνη που ήταν η πρώτη, το 7, το 8, το 9, το 10. Πολλούνταν εκείνη την ημέρα, ναι, τετραψήφισα χίλια και πάνω δηλαδή. Να στρώσουμε ένα πλαστικό στο Βικελίδης για να μπουν. Όχι, ρε φίλε. Έτσι, ναι, το συνδυάζει. Να σου πω κάτι. Χρήσατε, ο κόσμος έτσι τα συνδυάζει. Δεν το κάνεις. Θα δεις πόσα εισιτήρια θα πωληθούν τη μέρα του Άρη ΣΑΕΚ. Εκεί σίγουρα, ναι. Αλλά άμα μα θες, έτσι το άμα συνδυάζει. Να κάνεις γιατί κάτι... βέβαια άμα... θα μου πεις πλέον υπάρχει Βίβα.
Πιο πολύ να σου πω κάτι. Αλλά ο άλλος θέλει να πάρει τέτοιο, αυτό, να γουστάρει, να έρθει. Δεν είναι εξοικειωμένος πολύ με το τέτοιο. Μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου θα αρχίσουν να φεύγουν διαρκείας. Και θα κορυφωθεί εκεί. Και να σου πω για κάτι, Καρυπίδη, φέρε και δύο παίκτες. Άκουσα να σου πω. Φέρε και δύο παίκτες. Η ΠΑΕ, κάνω μια πρόταση τώρα, μ' ακούνε και στην ΠΑΕ. Στην ΠΑΕ, Άρης. Ναι, κάνω μια πρόταση. Μισό λεπτό, περίμενε. Ναι. Ναι. Έλα. Εκεί στην ΠΑΕ. Ναι, να δυναμώσουν. 3-25-001. Ναι, ναι, ναι. Να δυναμώσουν. Λοιπόν. Τώρα κάνει την πρόταση ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν, ακούστε και ό,τι πει, κάντε το. Ναι. Από τη στιγμή που δεν είναι διαθέσιμο το Βικελίδης. Δεν είναι διαθέσιμο. Για αυτό το οποίο λες και σωστά λες. Στο κάνουν στο παλέ. Λοιπόν, όταν γυρίσει η ομάδα από το Βέρμιο. Όταν γυρίσει η ομάδα από το Βέρμιο. Μπορεί να κάνει μία ανοιχτή προπόνηση στο Βικελίδης. Που θα είναι και η πρώτη επαφή του κόσμου με την ομάδα. Μπορείς να σταματήσεις να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Βλέπω τη face κορδάρι. Μπράβο, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ελεύθερο κορίτσι είναι, καλά. Εκπληκτική. Λοιπόν. Εγώ δεν είμαι ελεύθερος. Εσύ δεν είσαι ελεύθερος. Κανένας μας δεν είναι ελεύθερος. Είμαι σίγουρος ότι λοιπόν. Η face θα εκτιμούσε τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς. Και τους δικούς μου, λοιπόν. Ο αριθμός του τραπεζικού της λογαριασμού μπορεί να είναι περισσότερο από τα χρήματα που έχω μέσα. Πολύ πιθανό. Λοιπόν. Μπράβο, Φέη. Αυτό δεν είναι μια ιδέα που μπορεί ναι. να την υλοποιήσει. Τι? Μετά από το Βέρμιο, ναι. μια ανοιχτή προπόνηση του Βικελίδης. Ναι. Πριν το μάζει με την ΑΕΚ. Και μετά έχει και το φιλικό μετά. Αφού μετά από δύο μέρες θα παίξω με την ΑΕΚ. Γιατί να. Τι πειράζει, Ρεξάνδρε. Κάνει μια ανοιχτή προπόνηση που θα είναι η πρώτη έτσι. Όχι. Και το... Για να δει και ο κόσμος την ομάδα από κοντά και να δώσει και διαρκές. Ο φίλος ναι. ο Γιώργος επιστρέφει και λέει. Η ΠΑΕΑΡΙΣ λέει ότι απορρίπτεται. Μάλιστα. Κατευθείαν είχε σύμφωνο. Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει 13 ή 14 είναι λέει αυτοί που θα μείνουν και όχι 3 ή 4. Αναγνωστό που θα μείνουν. Καλά, ρε φίλε, κιόλας. Δελιζήσεις, Ντούνης, Παυλίδης, Σόουζα, Πλατέλας, Μπαργκάν, Τζανακάκης, Μιλούνοβιτς, Μπούρμπος. 11 αυτοί και λένε και για Τσουμάνι και Ιντζόγλου. Φτάσαμε λέει 13. Απάντα. Και επειδή λένε. Ναι, αλλά από αυτούς τους 13 τι θες να τους διώξεις όλους. Ή μένει ο Αναγνωστόπουλος, μένει ή ο Τζανακάκης, μένει ο Σόουζα, μένει ο Πλατέλας, μένει επειδή δεν έχεις λεφτά. Ίσα-ίσα αυτοί μένουν γιατί βλέπουν προοπτική. Ναι, δηλαδή από αυτούς τώρα δηλαδή. Εγώ είπα 3-4 από αυτούς που θα μείνουν για τι χρωστάς, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Και από αυτούς που αναφέρεις κιόλας. Τι, ποιο θες να διώξεις. Χωράνε στο ρόστερ, δηλαδή όχι απαραίτητος βασική και όσαν πληρωματική έτσι. Από αυτούς που βλέπω τώρα τα ονόματα τα οποία. Φυσικά ρε φίλε. Τα οποία λες. Δηλαδή συγγνώμη, αν μείνει ο Μουμίν, τι θα είναι, βασικός. Με τα φάχτα τα οποία θα φέρεις. Με αυτό σου λέω. Δύσκολα. Παιδιά, μην λέμε και γράφουμε ότι να είναι κάτι θέλουμε. Ούτε ο Δελιζής. Να αξιολογούμε σωστά. Ούτε ο Δελιζής θα είναι βασικός του χρόνου. Βέβαια. Θα φέρεις έναν άλλο στόπερ. Θα μείνει. Αν μείνει, που φαίνεται ότι μάλλον θα μείνει. Έτσι λες. Έτσι λέω εγώ. Α. Και έτσι έγραψε το λαμπαουτάκι θες. Καλά, το λαμπαουτάκι μπορεί να το έγραψε. Λοιπόν. Έτσι είναι. Αλλά άμα το έγραψε. Και ο Τζανακάκης που θα μείνει. Κατά αυτό γιατί είναι στα βασικά. Υπάρχει κάποιο λόγο. Ποιο. Αυτό. Που δεν μπορεί να πάει. Εγώ το έβαλα. Δεν μπορεί να πάει ο κάμπος προπονητής. Δεν έχει δίπλωμα προπονητής στην Ελλάδα. Είναι ο ίδιος λόγος που έφυγε από τον Πανσεραϊκό. Έγραψε ένας. Αυτό σου λέω. Έγραψε ένας το δημοσίευμα. Το παίρνετε όλοι ή το κάνετε copy-paste. Έχεις ένα κακό. Μπορεί. Τα εσωτερικά μας μπορείς να μην τα κοινωνείς. Όχι, τα κοινωνώ γιατί είμαστε καθαροί, πεντακάθαροι. Καλά, ότι είμαστε πεντακάθαροι είμαστε. Εντάξει, κάθε μέρα μπάνιο κάνουμε. Λοιπόν. Γράφεις. Έχει δίπλωμα. Πληρώσω. Ναι, γι' αυτό το λόγο όμως υπήρχε τότε. Υπήρχαν αριανοί που πιστεύανε ότι ήταν. Που πιστεύαν τα ψέματα ότι έφυγε λόγω διπλώματος. Ενώ ήταν αλήθεια. Στον Άρη μπορεί να βρουν πολλούς τρόπους. Μόνος τεχνικός κάτι άλλο μπορεί να είναι. Μεταφραστής, κανένα τέτοιο. Όπως και ο. Τι ήθελα να πω και με διέκοψε. Και ο Τζανακάκης που θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Με σήμερα μπορεί να έχουμε τις υπογραφές. Τι σημαίνει ότι θα είναι και βασικός του χρόνου. Μπορεί να είναι πληρωματικός. Μπορεί να φέρει ο Ερέρα έναν άλλο δεξιό μπακ. Ισπανό. Να τον έχει εκεί πέρα. Εντάξει, αλλά σε πρώτη φάση. Ναι, αλλά αυτό που σου γράφει ο Γιώργος είναι τελείως λάθος. Το 13-14 ότι θα μείνουν δεν είπαμε ότι θα μείνουν. Ρε. Παιδιά, πραγματικά να έρθει και δει το τι κάνει Παπαδόπουλος στο στούντιο. Το νιώθω άντερα, χρειάζεται το σπίτι μου. Είναι να κλωτσά την καρέκλα. Δεν σε κλωτσά, ρε Χρήστα, δεν βάλω το πόδι μου πάνω. Έναν αγκόλι θέλουμε για το κέντρο. Σε τι νούμερο μεταγραφών βλέπετε να φτάνουμε, 12 μέσα στο νερό. 12 μέσα στο νερό. Και άντε δύο βαριά, ας πούμε. Όχι, θα φύγουμε μετά. Άχι. Καλά, βέβαια, εγώ λέω ότι θα πάρουμε. Θα ενισχύσει πολύ τον άξονα σου. 7-8 που θα προορίζονται γιατί δεν ξέρει ποτέ για βασική. Ναι, ναι, ναι. Και άλλους 3-4 που θα προορίζονται για πρωτοαλλαγές κτλ. Και, και κάποια από τα παιδιά φέτος φυσικά θα διεκδικήσουν θέση στο βασικό σχήμα, όπως ο Σόουζα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι βέβαιο θα παίξει.
Δηλαδή, άμα φέρει. Δεν έχω πληροφόρηση τώρα, μην το γράψετε τότε. Αν φέρει δύο Ισπανούς από την Πριμέρα Διβιζιόν ο Ερέρα, δεν θα τη διεκδικήσουν τη θέση αυτή οι δύο με το Σόουζα. Θα διεκδικήσουν, αλλά εγώ νομίζω ότι ο Σόουζα του χρόνου. Δύσκολο να είναι βασικό. Να μην είναι. Γιατί είδε του παίκτε που ήρθαν και δεν του ξέρει. Έτσι πιστεύω εγώ. Ότι το πλάνο με το οποίο έμεινε ο Σόουζα είναι για να. Να κάνουμε. Να πάρουμε θέση όταν δούμε το σύνολο του ρόστερ. Και όταν δούμε το σύνολο του ρόστερ, τότε θα μπορούμε να πούμε ο Σόουζα για βασικός, ο Τάδη για αναπληρωματικός, ο ένας για εναλλακτική λύση, ο άλλος... Ωραία, ποιος θα είναι βασικός θεματοφυλάκας. Αν μην είναι Αγνωστόπουλος, νομίζω θα είναι αυτός. Και άμα φέρω τον, τον Κασίγιας που μένει ελεύθερος, θα είναι ο Αναγνωστόπουλος ο βασικός. Αν κρατήσω τον Αναγνωστόπουλο, μπορεί να μην πάει σε θεματοφυλάκα. Δεν θα πάρω τρίτο τερματοφύλακα. Ο Αναγνωστόπουλος, εγώ αυτό το οποίο ξέρω, ναι, είναι ότι για να μείνει στην ομάδα θέλει να ξέρει ότι ο χρόνος θα είναι βασικός. Το υπέγραψε ο Ερέρα. Γιατί θέλει να παίξει. Το υπέγραψε. Γιατί θέλει να παίξει το παιδί. Ναι, ξαναλέω, το υπέγραψε ο Ερέρα. Τι υπέγραψε ο Αναγνωστόπουλος. Α. Είναι δυνατόν να μου λες ότι συζητάει ποδοσφαιριστής να μείνει, να είναι βασικός. Θέλει να είναι. Καλά, και εγώ θέλω. Το έχει πει και ο ίδιος. Και εγώ θέλω. Καταρχήν θέλω να παίξω κι εγώ στον Άρη. Το έχει πει και ο ίδιος. Δεν μπορείς. Έχει κάποια παραπανήσια κιλά. Δεν υπάρχει αυτό. Για στόπερ μπορεί να. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Όχι τα κιλά. Δεν μπορεί ένας, ένας παίκτης να συζητάει την παραμονή του με το αν θα είναι βασικός ή όχι. Δεν γίνεται αυτό. Καταρχήν είναι λάθος. Και αν δηλαδή κάνει δύο λάθη, θα παίζει. Επειδή άλλο, το είπε. Άλλο κοινό. Άλλο κοινό. Εγώ νομίζω ότι δικιά μου, δικιά μου γνώμη. Πρέπει η εκπομπή, η εκπομπή συνιστά δικιά μου γνώμη να είναι... αποφεύγουμε την οτροπία καφενείου. Δικιά μου γνώμη. Αν είναι, αυτά γίνονταν κάποτε στον Άρη, θα πρέπει να σταματήσουν να γίνονται. Δικιά μου γνώμη είναι. Η γνώμη σου είναι. Ναι. Ο προπονητής αποφασίζει φυσικά. Ότι ο, άμα το έχει συμφωνήσει όμως. Εφόσον μείνει ο Αναγνωστόπουλος. Άμα το έχει συμφωνήσει. Και ο Καντιμήρης. Ναι. Για μένα ο Άρης δεν χρειάζεται προσθήκη στη θέση του. Δεν χρειάζεται να αποκτήσει κάποιο. Ο Ερέρα είναι αυτός ο οποίος έχει την ομάδα και αποφασίζει. Σου λέω τη γνώμη τη δικιά μου. Αυτή η εκπομπή θα πάει καλά γιατί έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις, να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα πήγε 6. Κυρίες και κύριοι, ακροατές εκπομπής και του Λίμπερο 107,4. Να αλλάχτεί αυτό και αυτό από βασικά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Χριστογιώση και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 14 λεπτά και μετά από τις 6. Παλαφουέλος Λίμπερο... θέλει ένας. Καλός. Σ' αρέσει. Ωραίος παίξης ήταν εκείνος. Πού τον είδες, 6 μήνες. Όσο τον είδαμε, ρε φίλε. Σε ποια ομάδα πέφτω, στη Χάρτς. Είχε πάει, πού είχε πάει. Στη Χάρτς. Λοιπόν. Καλώς ήταν. Λίμπερο 107,4 Λαμπαουτάρης ο Νέρ, Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Σε λίγο θα υπάρξει νομίζω και ανακοίνωση για τον Τζανακάκη, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αυτό λέει η πληροφόρηση που υπάρχει. Άρα μπορεί και μέχρι το φινάλε της εκπομπής να προλάβουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡ στον Τζανακάκη, ο οποίος όπως γράψαμε και από το πρωί θα παραμένει στον Άρη για άλλα 2 χρόνια για αυτούς, όπως και ο Σόουζα. Δηλαδή μέχρι μπράβο τον Τζάνα. Διαιτές. Αναγνωστόπουλος, τι ώρα υπογράφει. Αναγνωστόπουλος, θα δούμε τι θα γίνει. Ε, τι θέλει να μας δώσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι μια υπόθεση που προχωράει. Ο Άρης θέλει να τον κρατήσει. Όπως γράψαμε και το πρωί, υπάρχει μια. Πόσο είναι, 16. Υπάρχει μια διαφωνία όσον αφορά τη διάρκεια του συμβολέου του. Ο παίκτης θέλει διαιτές, ο Άρης ζητάει τριετές. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε, αν όχι σήμερα, μέσα στα επόμενα 24 ώρες, ποια θα είναι και η τελική έκβαση στην συγκεκριμένη περίοδο. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή πάντως χθες έλεγε ότι είμαστε αρκετά κοντά με τον Άρη για να συνεχίσουμε μαζί. Ο Αναγνωστόπουλος είναι ένας θερματοφύλακας που έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Χρειάζεται δουλειά σε συγκεκριμένα πράγματα. Είναι ένα παιδί το οποίο θεωρώ ότι αν με το καλό υπογράψει στον Άρη, ο Άρης αύριο μεθαύριο μπορεί να πάρει και λεφτά. Αλλά θέλει και πολλή δουλειά. Αλλά αυτό εννοείται. Τώρα, το αν είναι έτοιμος ή όχι για τη Super League, εγώ δεν είμαι ειδικός. Δεν θα πω ούτε το θετικό ούτε το αρνητικό, δεν θα βιαστώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα το συζητούσα για Football League. Ήταν από τους καλύτερους φέτος στην Football League. Αλλά είναι διαφορετικά τα δεδομένα με ξένο προπονητή και από ό,τι φαίνεται με ξένους half, stopper κτλ. Αν θα πάει ο Ερέρας και σε μια επιλογή ξένου Λατίνου τερματοφύλακα. Αυτό θα το αποφασίσει ξεκάθαρα ο Ερέρα. Πάντως για τον Αναγνωστόπουλο, ο Ερέρα, αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, έχει κάνει
θετική εισήγηση για παραμονή στην ομάδα. Ουρουγουάι, Σαουδική Αραβία 0-0 στο 18ο λεπτό για το Μουντιάλ. Τι? Ουραγουάι. Τι Ουραγουάι. Έτσι το λέγει ο Σάκης. Ουραγουάι. Ουραγουάι. Λοιπόν, τώρα, ο φίλος ο Κώστας μου στείλε μήνυμα και βρήκε αυτό που έλεγε το Χάρολντ Έλλης. Τι ήταν? Και μάλιστα μου προσθέτει ότι ακριβώς με την ίδια αμφίεση μετά από το γήπεδο πήγαινε στο Νανί Νανί, το θρυλικό αυτό Νανί Νανί. Αυτό που ήταν, που έχουμε μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και πάντα ο Γιώργος Ζαγόρας ήταν στο καναπεδάκι αυτό... όπως έμπαινε αριστερά. Αυτό που ήταν, φίλε, γιατί εμείς είμαστε και 27-28 χρονών άνθρωποι. Δεν... Εδώ κοντά είναι η περιοχή. Μάλιστα. Τι φάση δηλαδή ήταν αυτό? Το κορυφαίο ήταν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοια μαγαζιά πλέον. Πότε έκλεισε αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι για μένα έκλεισε γύρω στο 30. Πότε έκλεισε για τους άλλους δεν ξέρω. Κάτσε, αλλά 28 δεν παντρεύτηκες. 27 εκεί. 27. Άρα πήγαινες και παντρεμένος. Ναι. Πήγαινες και παντρεμένος. Κάνα 2-3 χρόνια, ναι, μέχρι να γίνει η Στέλλα. Ναι. Μετά μόλις... Τον πρώτο χρόνο έγινε. Ήρθα, πότε έγινε? Το 7. Ναι, θυμάμαι. Η Στέλλα. Άρα μετά από 2 χρόνια που παντρεύτηκα. Σταμάτησε, αποσύρθηκε σε μια εργοδράση. Με το παιδί δηλαδή. Μετά αποσύρθηκα, ναι, τελείωσε. Μάλιστα. Καμπουζούκι μόνο τώρα. Στα κλαμπ όμως και αυτά, τέλος. Ούτε εγώ πήγαινα, φίλε, σε αυτά. Εντάξει. Μόνο καμπουζούκι. Δεν μ' αρέσουν τα κλαμπ. Λέω λοιπόν, ότι σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σχηματοποιούνται αυτά και πιστεύω ότι πέρα από τις ανανεώσεις, αν όχι μέχρι την Παρασκευή. Μέχρι πότε? Μπορεί και μέχρι την Παρασκευή. Θα αρχίσουν και οι αφίξεις. Αεροδρόμιο Μακεδονία. Αεροδρόμιο Μακεδονία, ακόμα Μακεδονία. Δεν το έχουμε αλλάξει αυτό. Δεν μας έχουν αλλάξει ακόμα. Αεροδρόμιο Νότια Μακεδονία. Θα αρχίσουν και αφήξεις. Και την άλλη εβδομάδα είμαι βέβαιος, όπως σας έλεγα και χθες, θα έχουμε αφήξεις. Όταν θα έχω εγώ άδεια. Βέβαια. Θα κοπεί και θα πάω στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Τι. Το Λαμπαουτάρης έχει ένα πλούσιο δυναμικό φίλο και μπορεί να πάνε κι άλλο. Θα πάω με ένα χώνες. Θα πάω. Αν είναι για αφήξεις, για τέτοια φίλε πάμε. 23, 10, 2, 4 και 3 οχτάρια. Μιλάμε για μπάλα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Μιλάμε για μεταγραφές. Για τον Ανή, Ανή. Μιλάμε για ανανεώσεις. Μιλάμε για ανανέωση Σόουζα. Δεν είπα ακόμα για τον Χάρολντ Έλλης. Περιμένω να το πει ακροατής. Τι ήταν αυτό που χαρακτήριζε τα κουστούμια του? 23, 10, 2, 87, 8, 8, 8. Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον να δούμε και ο Σόουζα πώς θα τα αποκριθεί στο επίπεδο του Super League. Γιατί τον έχουμε δει μόνο στην Football League. Αν και στα παιχνίδια κυπέλου με ομάδες επίπεδου Super League είχε τα αποκριθεί. Μην βιάζεστε να τον κρίνετε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Ναι, θα δούμε. Αυτό σου λέω. Περιμένουμε και θα δούμε. Γιατί και ο Σόουζα θα έχει άλλον εφόσον παίζει. Θα έχει άλλον συμπαίκτη δίπλα. Λογικά, ναι. Και θα πρέπει να δέσει και με αυτόν και να βρει χημεία. Κόσμο. Όπως βρήκε με το Δελιζήσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Χρήσανθε, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Εγώ άκουσα ένα παλικάρι, Γιώργο, το λένε αυτόν. Ναι. Είμαι ναι. Μαζί του. Ότι. Και ούτε καφενιακά, ούτε δεξιά-αριστερά. Είμαι μαζί του. Ναι. Το θέμα είναι να γίνει σοβαρή ομάδα. Εγώ ομάδα Football League. Δεν χρειαζόταν να έρθει ο κύριος. Ποιος είπε θα γίνει η Football League ομάδα? Να κρατούσε το Μεροφορίδη και τον κύριο Σπανό. Ποιος είπε θα γίνει η ομάδα Football League, ρε παιδιά? Λοιπόν, όταν θα φέρεις 10. Μισό λεπτό, όταν θα φέρεις 10 Λατίνους ομάδα Football League, θα είναι. Λατίνους. Ποιο Λατίνους? Ισπανο-Πορτογάλο-Αργεντίνους. Κοίταξε, Χρήσανθε. Εγώ θέλω να πάρω διαρκείας. Αν είναι να πάρω διαρκείας για να έχω κολλήριο, θα πάω στη θάλασσα για να έχω κολλήριο. Έχω προϋπόθεση να πάρω διαρκείας και σε θέση που δεν θα είμαι στους που λέγαμε και θύρα 3. Ναι, πώς κρίνουμε ότι η ομάδα θα είναι Football League? Πώς το λέμε αυτό? Ναι ρε φίλε, όταν μου λες ότι θα κρατήσει κάποιους παίκτες που εγώ σαν ανήκους δεν τους θεωρώ κάτι ιδιαίτερο. Ποιοι είναι αυτοί οι κάτι παίκτες? Ναι. Ο κύριος Δούνης. Θα κρατήσει και 3-4 τέτοιους θα κρατήσει. Δεν μπορείς να διώξεις 25. Δεν μπορείς να κρατήσεις. Δεν μπορείς να κρατήσεις και να αλλάξεις 25 ποδοσφαιριστές. Το ίδιο έλεγα με ένα φίλο τώρα. Δεν γίνεται να αλλάξεις 25 παίκτες. Καταλάβετε το. Να σας διακόψω λίγο και τους δύο για να αναφέρω αυτό το οποίο λέγαμε και πριν. Ο Τζανακάκης συνεχίζει και επίσημα στον Άρη. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του για τα επόμενα 2 χρόνια. Ωραία. Κοιτάξτε. Τον ανακοίνωσε. Δικό του θέμα είναι. Πληρώνει, κάνει, δεν είναι διαχειριστής, αλλά λαμβάνει πλήρως την ευθύνη
Έτσι. Αλλά και εμείς οι φύλαθλοι, όπως είμαι και εγώ που είμαι Αριανός, έχω το δικαίωμα από τη στιγμή που είμαι Άρης να εκφράσω την άποψή μου. Αν θέλετε να πω κάτι άλλο, δεν θα το πω. Δεν πρόκειται να κάνω κάτι διαφορετικό. Γκόλος ο Άρης. Συνεχίζω να επιμένω στα πάρω, αλλά δεν θα συνεχίζω να περιμένουμε λοιπόν, να μην γκρινιάζουμε προκαταβολικά, να δεν δούμε τι παίκτες θα φέρει η ομάδα. Και εδώ θα είμαστε Νίκο όλοι μας, ναι, να τους κρίνουμε. Έχουμε, εγώ οριοθετώ και λέω, απέτησή μας είναι ο Άρης την επόμενη σεζόν να παίζει στην Ευρώπη, ναι, να κάνει αυτό που πρέπει η διοίκηση, ώστε η ομάδα μας να παίζει στην Ευρώπη. Άμα έρθουν σοβαροί παίκτες, θα βγω στην Ευρώπη. Αν έρθω εγώ να παίξω, θα παίξουμε με στα δρυμίκλανα. Ναι ρε φίλε, είχες όμως τον Άτον Καρτέ από τον Επενής, είχες τον Πάολο Κώστα. Ποιος με τον, πώς τον είπε, Σιτζόμου του Ηρακλή ή τον άλλον να τον Ντούνι τα ποιος κοντρικά. Ποιος είπε, γιατί περίμενε, τον Πάολο Κώστα τότε τον ήξερες. Τον Πάολο Κώστα. Ναι, πού ήταν, από πού ήρθε δηλαδή ο Πάολο Κώστα. Δεν τον ήξερα, τότε... αλλά ήξερα τη σχολή του Πάολο Κώστα ποια ήταν. Από τη σχολή του Πάολο Κώστα. Από τη σχολή του Πάολο Κώστα έχουν έρθει και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούσαν να κοντρολάρουν την μπάλα στον Άρη. Ο κύριος που έπαιζε εξάρι. Σκυλή ήταν. Ο κύριος Δεμπεκλέρας που έπαιζε εξάρι και ο κύριος Πρίτας που έπαιζε εξάρι δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτούς. Πού είναι Έλληνες. Ωραία, περίμενε. Μιλάμε ποδοσφαιρικά. Περίμενε όμως. Παιδιά, γιατί ο κύριος Πρίτας και ο κύριος Δεμπεκλέρας που ήρθε. Περίμενε να δούμε. Ωραία. Ο Σόουζα λοιπόν που ανακοίνωσε και ο Τζανακάκης είναι τα δύο παιδιά που μείνανε. Δεν είναι σωστές κινήσεις. Αυτό λέμε. Ωραία. Πολύ σωστή κίνηση. Παίχτες επίπεδου Super League. Ναι ρε φίλε, αλλά δε, μισό λεπτό ρε παιδιά. Ναι. Όταν εγώ εκφράζομαι και λέω και παρεξηγούμαστε, ναι, ότι εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω ένα στόπερ γκιάρο. Γιατί ρε φίλε να μην έχω ένα γκιάρο. Ποιος σου είπε ότι δεν θα έρθει. Ποιος σου είπε ότι δεν θα έρθει. Συγγνώμη ρε Χρυσαδέ, ναι, γιατί να με βάζεις ο άλλος πόστα και να μου λέει πρέπει να έχω. Δεν θέλω να το κατηγορήσω. Το γκιάρο θυμάσαι πότε τον έφερες. Το γκιάρο θυμάσαι πότε τον έφερες. Τη χρονιά που έπαιξε στην Ευρώπη, όχι μισό λεπτό. Άκουσε με λίγο. Παίζει ρόλο και αυτό. Άμα. Τι. Τον είχες φέρει χρονιά που έπαιζε. Ναι, που έπαιζε Ευρώπη. Που έπαιζε Ευρώπη, ναι. Γιατί παίζει ρόλο και για να ποδοσφαιριστεί αυτός ο παράγοντας. Παιδιά, να περιμένουμε, μην βιαζόμαστε. Υπομονή θέλει. Να δούμε τι θα φέρει η ομάδα. Και εδώ θα είμαστε και θα υπάρχει και αυστηρή κριτική. Όχι μισό λεπτό, περιμένω άλλοι τέσσερις. Ναι, ωραία. Περιμένουμε άλλοι τέσσερις. Πες το, γρήγορα. Εγώ εκφράζομαι με αυτή την άποψη. Την άποψή μου δεν θα μου την αλλάξει κανείς. Mm-hmm. Εγώ είμαι Άρης, αλλά παίκτες της πλάκας εγώ δεν γουστάρω. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Γιατί εμείς γουστάρουμε παίκτες της πλάκας. Όχι, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Καταρχάς, πέστε στον κύριο που μας δίνει στις γραμμές να αλλάξει το λεξιλόγιο του. Έχουμε και κάποια ηλικία. Μισό λεπτό να σε περάσω. Δεν γίνεται να μην. Λοιπόν, φίλε ο Μοϊδεάτη, εγώ τον Ντούνι τον θέλω. Λέω τώρα, έτσι. Ναι. Δεν γίνεται. Θέλω εγώ αυτόν, θέλεις εσύ εκείνον, θέλει να κρατήσουμε 250 παίκτες. Όποιος θέλει... Η φύλαθη θα κρατήσει αυτούς που θέλει ο προπονητής και η διοίκηση. Ο προπονητής βασικά πρέπει και η διοίκηση θα πράξει. Το Νανί Νανί ήταν στο Βαρδάρι, στο στενάκι που είναι εκεί απέναντι από το άγαλμα του βασιλιά που βγαίνει στο Δημόκρητο. Και τι φορούσε ο Χάρολ Ντέλης. Δεν ξέρω τι φορούσε ο Χάρολ Ντέλης. Ο Χάρολ Ντέλης λοιπόν, να ξέρεις, φορούσε πάντα κουστούμια, ίδιο χρώμα παντελόνι, ίδιο χρώμα σακάκι, ίδιο χρώμα πουκάμισο, ίδιο χρώμα κάλτσα. Δηλαδή φορούσε κάτι blue electric από πάνω μέχρι κάτω, όλα τα ίδια. Δεν το ξέρω, αυτό παπούτσια. Δεν το... Παπούτσια που να βρει blue electric. Καλά, ποτέ δεν ξέρω. Επειδή εμείς τον βλέπαμε μετά τα μάτς, που την όδε μια φορά έχει φορέσει ένα blue electric, μια φορά έχει φορέσει ένα πορτοκαλί, όλα πορτοκαλί. Όλα πορτοκαλί. Αλλά φίλε, σηκωνόταν από το τρίποντο, σηκωνόταν από το τρίποντο και κάρφωνε. Κάποτε είχαμε και ένα φίλαθλο που φορούσε όλο ίδιο κουστούμι. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Φίλαθλο. Φίλαθλο ίδιο κουστούμι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Παύλος είναι. Πώς γίνεται να παίρνεις πάντα 6 και 28, 7 παρά 3. Πώς γίνεται αυτό, το προγραμματίζεις, ε? Κρατάω ώρα, ναι, κρατάω ώρα. Εντάξει. Τι θέλεις, θέλεις ώρα για να κλείσω? Όχι, πες την άποψή σου. Γιατί... θα πάμε μετά στο διάλειμμα. Γιατί σήμερα δημιουργήσατε θέμα. Ναι, πιο απ' όλα. Λίγο σύγχυση, δεν ξέρω, έμαθες και αγγλικά βλέπω, χρησιμοποιείς και fake news. Εγώ αν έμαθα αγγλικά, ναι. Έχω πάρει το lower πριν πολλά χρόνια και το proficiency πριν πάρα πολλά. Ναι, αρχίσαμε δηλαδή και σε αυτό το στυλ. Γιατί κάπου προκάλεσες ανησυχία. Παρακαλώ, για ποιο πράγμα. Πρώτον, υπάρχει ένα θα σου τα πω. Mm-hmm. Υπάρχει διχογνωμία προπονητού να με καρυπίδι. Όχι, δεν είπα πολύ αυτό. Πολύ σοβαρό. Δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ θα σου πω να πούμε λοιπόν. Εγώ όμως δεν, δηλαδή δεν είπα αυτό εγώ όμως. Εγώ θα πω ότι Παυλίδης και Ντούνης, γιατί κάποιος είπε, ο προπονητής άμα είπε. Δεν πιστεύω να είπε αυτός ο μεγάλος προπονητής, ο Πάκο Ερέρα, για Ντούνη Παυλίδη, η Τζόγλου μου μην Μπούρμπο. Αυτοί που ανανεώσανε, καλώς έχει. Αυτά τα με τα ονόματα που για πρώτη φορά μιλάω πλέον και έτσι θα μιλάω από εδώ και πέρα, έστω και σαν αναπληρωματικούς, αυτά που είπε ο προπονητής ότι θα παίξει θεαματικό ποδόσφαιρο παραμένοντας αυτοί οι παίκτες στον Άρη, έστω και από τον πάγκο, δηλαδή εγώ θα βάλω τον Μπούρμπο παράδειγμα στο Καραϊσκάκη να μου παίξει 15 λεπτά, 20, και να περιμένω τι. Δεν περιμένω. Ξέρω αν θα τον βάλεις στο Καραϊσκάκι. Εγώ σου λέω και στα Γιάννενα. Αλλά στο Άρης Πας Γιάννενα μπορείς να τον βάλεις. Εγώ σου λέω να είμαι και στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα όμως. Θα επιλέξει ο προπονητής λοιπόν. Και στο τέλος. Καταλαβαίνετε πολύ καλά. Στο τέλος ο προπονητής θα πει. Γιατί μιλάει. Πολύ καλά, τι θέτω. Μιλάει τι με θέτω. Τη διοίκηση και στο τέλος ο προπονητής θα πει. Αυτούς τους πέντε τους θέλω. Αυτούς τους πέντε δεν τους θέλω. Αν πρέπει να κρατήσω δύο, για άλλους λόγους θέλω αυτόν και αυτόν. Πρόσεξε αυτό θα γίνει. Πρόσεξε με. Εγώ σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό, Παύλο. Μένουν και παίκτες που ο προπονητής δεν έχει τις θετικές σου επιλογές. Εγώ δεν θέτω ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Mm. Εγώ κρίνω σύμφωνα με τον προπονητή τι είπε. Τοποθετήθηκε και είπε ότι ο Άρης θα παίξει θεαματικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θα διεκδικήσει. Καλά, δεν υπηρετούν όλοι το θεαματικό ποδόσφαιρο. Δεν άκουσα. Δεν υπηρετούν όλοι την έννοια του θεματικού ποδοσφαίρου. Θα διεκδικήσει υψηλές θέσεις. Ναι. Και υψηλές θέσεις. Με αυτά να με τα ονόματα που είπα, έστω και από τον πάγκο και όσοι θα είναι στην 18α, λοιπόν είναι ένα σχήμα οξύμορο. Δεύτερο. Αν είναι βασική, ναι. Αν δεν και είναι αναπληρωματική σου είπα. Και σου είπα το λόγο. Δεν θα δω εγώ μέσα το Μουμίν σε έναν αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί να τον δεις μέσα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να μην δει σε άλλα μάτς. Και μέσα να όμως του Χαριλάου. Να μου κάνει τι. Μέσα στη Λιβαδιά. Να μου κάνει τι. Δεύτερη παρατήρηση. Ναι. Μιλούνοβιτς. Αυτό που είπες περίπου δεν ξέρω αν είναι όντως αλήθεια. Δηλαδή περίπου έχει σαν εκβιασμό. Έχει συμβόλαιο. Το ξέρω ότι έχει συμβόλαιο. Και μάλιστα από έχει είπαμε, το μεγαλύτερο από συμβόλαιο από όλους. Από... Ναι ρε σύναμε Χρήσταφε, αυτό είναι γνωστό. Και του χρωστάς και 100 χιλιάρικα. Ναι, δεν μπόρεσε για να απαλλαγεί. Αυτός ο παίκτης ας πούμε θα μείνει και με την παραδοχή, αποδοχή από τον προπονητή. Παιδιά, έτσι γίνεται. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Πούμε, δίπλα είναι ο Μπρίκιτς και παίρνει 500 χιλιάρικα. Μου λες ότι ο μάναζερ έχει άλλους 4-5 παίκτες. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, ναι, ωραία. Δηλαδή, δεν λέω σε στήλ εκδιασμού. Θέλετε να μιλάμε με πραγματικότητα ή να λέμε ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Πραγματικότητα. Ή να λέμε, όχι μένει γιατί πρέπει, είναι καλό στα μπουκα από τα αριστερά και θα βοηθεί. Μπράβο, ή την πραγματικότητα θα λέμε. Συμφωνώ. Αλλά πρόσεξε, Παύλο μου, σε όλες τις εκφάνσεις. Πρόσεξε, εμένα όμως μου φαίνεται παράλογο και περίεργο
αυτός ο προπονητής με το καλό όνομα να δεχτεί να με κάτι τέτοιο. Όχι, ας πούσε, το πούμε σε στήλες διάσμα. Ο προπονητής, άκου να σου πω κάτι, περίμενε γιατί κάνουμε ένα λάθος εδώ. Ο προπονητής δεν θα δεχθεί να βάζει, να παίζει ο Ιξ Τσαλτίδης. Ο προπονητής έχει ένα συγκεκριμένο ρόστερ. Δουλεύει με ένα ρόστερ. Αν 3-4 ποδοσφαιριστές μείνουν στην ομάδα για άλλους λόγους, δεν είναι υποχρεωμένος να τους βάζει. Εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής, εσύ Παύλο. Σωστά. Σε όλες τις ομάδες. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι παίρνουν 5 εκατομμύρια και εκτός αποστολής. Εκεί μόνο, αν πει στον Ερέρα, θα βάζει τον Παπαδόπουλο να παίζει, εκεί είναι το πρόβλημα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν το πες στο Σπανό. Θα το πεις στον Ερέρα. Κοίταξε να δεις. Επειδή γνωρίζουμε τον Καρυπίδη και επειδή η αλαζονία του Καρυπίδη είναι πολύ μεγαλύτερη από την αλαζονία του Λάσκαρη και ο εγωκεντρισμός και η εγωπάθειά του, να είχε να με χρήματα από το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε. Αυτοί έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται γιατί στηρίζονται στη δύναμη του χρήματος. Αυτοί κοιτάνε ένα με τον ομφαλό τους και νομίζουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Αλλά να είσαι πατήρης και να κάνεις, ας πούμε, τέτοια προβλήματα, υπάρχει ένα με πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ εύχομαι να μην δημιουργηθεί ένα με πολύ γρήγορα πρόβλημα με τον προπονητή. Καλά, μην λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό. Γιατί μην πάμε τώρα από την πρώτη εβδομάδα σε αυτό το πράγμα. Με το μυαλό μας να βγάλουμε πρόβλημα, την πρώτη εβδομάδα να βγάλουμε προβληματική κατάσταση. Δεν λέω, σύμφωνα με ό,τι περί Παυλίδη, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, έχουν ξεκινήσει τα έργα στο Ορίσιο, έχουν ξεκινήσει τα έργα στο Χαριλάο. Άρα μιλάμε για χρήματα. Κάτσε μισό, Παύλο. Έχει έρθει ένας πολύ καλός προπονητής και ο καλύτερός σου θεωρητικά παίκτης ανανέωσε. Η παραμονή να είμαι σωστή, σωστή. Οι δύο, πρόσεξε, δεν μιλάμε. Εδώ μιλάμε, είπα 5-6 ονόματα συγκεκριμένα. Δεν είπα να είμαι για τους δύο τερματοφύλακες. Δεν είπα λοιπόν, ας πούμε, για τον Σόζα, δεν είπα για τον Τζανακάκη, προφανώς και για τον Πλατέλα, ίσως και για τον Διαμαντόπουλο, που συμφωνώ με την άποψη του προπονητή ότι έχει κινήσει σέντερφορ, θέλει κάποια πράγματα να διορθώσει, αλλά θα τον εμπιστευτώ να είμαι για ένα 20 λεπτό, έστω και για ένα ημιχρόνιο, ή μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις τραυματισμού τιμωρίας, να ξεκινήσει και σαν βασικό. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αν μείνουν κάποια παιδιά που στα μάτια του κόσμου, δεν μπορούν να βοηθήσουν, εγώ θεωρώ ότι το θέμα δεν θα είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν. Χρήσατε σωστά, αλλά προέχει όμως να ξεκαθαρίσεις από την περσινή σου ομάδα τι μέλη γενέστε. Και μετά θα έρθουν να είμαι και οι μεταγραφές. Απλά να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι δεν γίνεται να φύγουν όλοι. Κάποιοι θα μείνουν. Κοίταξε να δεις, εντάξει, άμα ήταν να είμαι λοιπόν ο Αβράμοβης νούμερο 2, δεν είναι. Μπορούσε να γίνει. Και επειδή δεν είναι, να είμαι εντάξει. Αυτοί οι οποίοι μέχρι στιγμής ανανέωσαν, καλώς έγινε. Εύχομαι να μην δημιουργηθεί να με κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο πριν το διάλειμμα, παρακαλώ. Χρυσανθέ. Ναι. Και Νίκο, δύο κουβέντες από δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή εγώ σαν Αργιανός δεν είχα υπομονή. Πήγα τη Δευτέρα και έκλεισα το εισιτήριό μου το διαρκείας. Χωρίς να σκεφτώ. Πού να ήσουν υπομονετικός. Ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Σε ποια θέρα. Διότι αυτοί που θα έρθουν, ο πρόεδρος που είναι ο τέτοιος Καρυπίδης, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ναι. Εμείς είμαστε ο Μοσάρης. Και όλα αυτά τα παραμύθια θα πάρω διαρκείας για να έρθει ο Φούφωτος. Ναι. Είναι παραμύθια της χαλή μας. Είναι να είχαμε να λέγαμε το άλοθη. Εντάξει. Αυτά έχω να πω εγώ. Και όποιος θέλει να ενισχύσει την ομάδα, για να μπορώ να μιλήσω μετά και στον πρόεδρο, πρώτα θέλω να είμαι εντάξει εγώ και μετά να μιλήσω στον πρόεδρο, γιατί αν ζητάω από τον πρόεδρο και εγώ, ξέρεις, θα μου φέρεις τον Ρονάλντο για να πάρω διαρκείας. Δεν είναι έτσι. Πρώτα θα κάνουμε την αυτοκριτική μας και όλα μετά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Χαιρετώ. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν. Εδώ ο άλλος λέει, δεν του θέλει τον Μπούρμπο, θέλει τον Βαλεριάνο. Έχω ακριβώς προηγούμενο μήνυμα που μου λέει μη τυχόν και μείνει ο Βαλεριάνος. Ένα βάλω τώρα τον Ηλία με τον Γιώργο, που ένας είναι υπέρ του Βαλεριάνου και ο άλλος είναι τέτοιο, να αποφασίσουν παιδιά, ποιοι θα κάνουν τις μεταγραφές και ποιοι θα παίξουν. Πάμε στον πρίγκιλ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το θέμα είναι πώς το βλέπει ο προπονητής. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά δεν γίνεται να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν θα αποφασίζει ο κόσμος ποιοι θα μένουν και ποιοι θα φεύγουν. Πρώτα προπονητής σε συνεργασία με τον Γκαρπίδη. Αν ο Ερέρα πει, οκ, φυσικά και θα πει ο Ερέρα, θέλω καλύτερο.
από τον Μουμίνι, τον Ντούνι ή τον Παυλίδη ή όποιον άλλον. Φυσικό είναι. Δεν είναι. Αλλά άμα έχει ένα συγκεκριμένο budget, θα πάρει και κάποια από αυτά τα παιδιά. Ναι. Ξεκολλήστε. Ναι. Δεν είστε προπονητές. Δεν είμαστε. Και είναι κάτι που έχουμε πει ξανά, ότι δεν είναι. Δεν συνάδει με την ποδοσφαιρική λογική το να αλλάξει μια ομάδα, να διώξει 25 παίκτες, να πάρει άλλου 25. Πέρα το ότι οικονομικά δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει και λογική. Κρατά ένα υλικό από την περσινή ομάδα πλέον και. Δεν μπορούν να φύγουν 25 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ποδοσφαιρική λογική. Ούτε να φύγουν 20. Ναι. 15 μπορεί να φύγουν. 15, εντάξει. Άλλο. Φτάνει πια, λέει ο άλλος με την κριτική. Κλείστον. Ο 779 λέει: Μπατήρης με κόστος έργων κοντά στα 650 χιλιάρια για χλωοτάπητα και ρίσιο με 300 διαρκείας. Δύσκολα τον λες. Α σταματήσει τα έργα για να πάρει παίχτες λοιπόν. Δεν είναι το σωστό. Πάμε αυτό. Στο τελευταίο διάλειμμα σιγά σιγά. Πρέπει να φέρουμε 2-3 παίκτες φιλιά μέσα. Γιατί αλλιώς. Θα γίνει. Χαμός. Ορίστε. Ανανέωσε η Αναστασία Γουγούση Καμάτσο. Ποια είναι η Αναστασία Γουγούση Καμάτσο, ρε. Βόλεϊ. Μπράβο την Αναστασία. Συγχαρητήρια. Το γυναικείο βόλεϊ. Πολύ δυνατό. Κάτσα εδώ την Αναστασία. Μπράβο την Αναστασία. Διαγώνιος. Ακραία και διαγώνιος. Ελληνοχιλιανή. Συγγνώμη, έχουμε παίχτρια ελληνοχιλιανή. Ελληνοχιλιανή παίχτρια έχουμε, φίλε. Καλή επιτυχία, Αναστασία. 23-10-287-888. Γραμμές παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σου Χρήστο, να Θεοκώστα σε μικρές. Έλα Κώστα. Του Νίκου σου κοπάνησε. Όχι, εδώ είναι. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άκου να σου πω ρε Χρήστο, γιατί εδώ... Όχι ότι οι άνθρωποι έχουν, αλλά... Ξέρεις τι, δεν σκεφτόμαστε λίγο όπως σκέφτεται ο επιχειρηματίας. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει ο ιδιοκτήτης. Γενικά Κώστα μου δεν σκεφτόμαστε όταν πληρώνουν άλλοι. Θα σου πω κάτι. Τώρα για να βάλουμε κάποια πράγματα, αν μπορούμε στη θέση τους. Ναι. Λοιπόν, οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον Άρη είναι παίκτες του Άρη. Σωστά. Αυτό το βάλουμε καλά στο κεφάλι μας. Σωστά. Για να λυθούν τα συμβόλαια τους πρέπει να δεχτούν οι ίδιοι. Σωστά. Εάν δεν δεχτούν πρέπει να τους πληρώσεις και να φύγουν. Ή υπάρχει και το άλλο. Να τους πληρώνεις και να μείνουν. Να σου λέει δεν το λύνω. Ακριβώς. Περίπτωση Μιλούνοβιτς. Έτσι είναι. Και πρόσεξε. Λοιπόν, τον οποίο προσπαθείς να πείσεις. Να μείνει με τα μισά λεφτά. Είναι χαζός να φύγει όταν έχει 120 χιλιάρικα συμβόλαιο, πού θα το βρει. Εγώ σου λέω το άλλο. Αν δεχτεί για μένα, αν δεχτεί αυτό το παιδί να μειώσει τις απολαβές του και να μείνει, κάτι σημαίνει αυτό. Βέβαια κάτι σημαίνει. Εμείς λοιπόν ουρλιάζουμε και λέμε τον άχρηστο το ένα το άλλο, όταν έχουμε στο κεφάλι μας τα 120. Ακριβώς. Μα σου λέω δεν μπαίνουμε. Να σου πω και κάτι άλλο. Λέμε. Ο Ντούνις, ξέρω, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν έχει συμβόλαιο. Όχι, ο Ντούνις δεν έχει συμβόλαιο. Α, δεν είχε συμβόλαιο, τον κράτησα τον Ντούνις. Προφανώς τον κράτησα για να. Οφειλόμενα έχει ο Ντούνις, αλλά δεν έχει υπογράψει ο Ντούνις ανανέωση ακόμα. Αλλά είναι, λένε, ρε, παιδί, είναι σε αυτού θέμα... που είναι υπό συζήτηση και για ανανέωση. Μπαίνουμε και σε αυτό, γιατί έγινε θέμα τώρα για το παιδί οτιδήποτε. Παιδιά, κάποιοι. Να σα πω κάτι. Δεν μπορεί να πάρει ένα εξτρέμα αυτή τη στιγμή το οποίο θα έχει 150 χιλιάρια και να τον έχει στον πάγκο. Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια ο Άρης. Στον πάγκο παίκτη που θα κάτσει με αυτά τα λεφτά θα γκρινιάξει. Και στην πρώτη χρονιά όταν ανεβήκαμε τη Λάτινο ομάδα είχαμε κρατήσει και Γόγολο και Κυριάκο και Κουλοχέρι. Την πρώτη χρονιά όταν ανεβήκαμε. Για δέστε λίγο τους παίχτες. Ο Τούτα και ο Τίνγκα κάναν 20 χιλιάρικα. Ακριβώς. Ο Γκιγέρμε έκανε 30 χιλιάρικα. Και λοιπόν, ο Νασιμέντο το σουτ γκολ που περιγράφω με τον Ιωνικό έκανε 50. Έτσι. Αυτά ήταν θέλω τα συμβόλαια. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς πρώτα απ' όλα και πολύ σωστά λέτε να ξυλώσεις όλη την ομάδα. Κατά δεύτερον οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Ο Μουμίν και ο Τζόγκλου έχουν συμβόλαιο παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Είναι παίκτες του Άρη. Δεν χρειάζεται να σου κάνει καμιά ανακοίνωση ότι παραμένουν. Παραμένουν. Η μόνη ανακοίνωση που μπορεί, η μόνη ανακοίνωση για αυτούς, αν υπάρξει, θα είναι για λύση συνεργασίας. Ακριβώς, για αποδέσμευση. Έτσι. Αυτοί 2 Ιουλίου θα πάνε κανονικά. Σωστά αν είναι μιλάς. Έτοιμο το ρίσιο, στο ρίσιο, κανονικότατα. Είναι παίκτες της ομάδος. Μην λέμε τρελά πράγματα. Οι παίκτες αυτοί βεβαίως και για να φύγουν. Άμα όμως μην έχει, λέμε τώρα 30-40 χιλιάρικα συμβόλαιο, ωραία. Ξέρεις τι θα πεις στον Άρη. Φίλε, εγώ υπέγραψα και 40, εγώ τα 40 του χρόνου θα τα πάρω.
Οπότε, εάν οι άλλοι μου δίνουν 20, το άλλο 20 το παίρνω από σένα. Εάν εσείς πιστεύετε ότι ο Άρης μπορεί να δίνει 20, να φύγουν παίκτες και να δίνει και άλλα τόσο για να φέρει τον αντιμουμίν στον Άρη, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Τα 20 καλά είναι. Αλλά δεν είναι 20. Γιατί ο κύριος Σταυλαρίδης πήρε 77, ο κύριος Καράμπελας πήρε 100 στη Football League. Τώρα τι άσερε τώρα. Χρυσοδέχη μου γίνει, έκανε έγκλημα τον πρώτο χρόνο Καρυπίδης. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα. Εδώ μιλάμε τώρα, έχουν συνταξιοδοτηθεί άνθρωποι στον Άρη τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Τα λάθη είναι δικά του και τα πληρώνει. Από εκεί και έπειτα μην εύκολα λύνουμε ή παίρνουμε παίκτες. Έτσι. Απλώς αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας όταν βγαίνουμε να πούμε κάτι. Δεν είναι έτσι απλά. Και ο προπονητής το ξέρει. Γι' αυτό και, πώς το λένε, είναι πιο συγκαταβατικός ο προπονητής, γιατί καταλαβαίνει και αυτός. Δηλαδή με τον πρόεδρο μιλάνε κάθε μέρα. Σου λέει τον είπε, ότι ξέρεις ρε φίλε, το και το, υπάρχει και ένα θέμα, δεν μπορούμε να τους διώξουμε όλους. Τι θα πει ο προπονητής, δεν με ενδιαφέρει, βρε 500 χιλιάρια και διώξ τους. Δεν θα πει αυτό το πράγμα ο προπονητής, λογικό είναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθουν οι ξένοι που θέλει ο προπονητής, και όπως είπες, το εξάρι δεν το συζητάμε, ένα καλό στόπερ. Εγώ πιστεύω και άσο και τερματοφύλακα, δεκάρι και εννιάρι. Εγώ μπορώ να έχω αυτούς τους παίκτες. Απλά εγώ για τα συγκεκριμένα θέλω, θέματα, για να μην σας λέμε κι εμείς ό,τι να είναι και στο τέλος καταλήγουμε να σας λέμε την άποψή μας και όχι τι συμβαίνει, θα πρέπει η ΠΑΕ, σταδιακά ο προπονητής, να έχουν τη σχετική ενημέρωση. Παιδιά, έτσι, πήραμε χαφ, στόπερ και επιθετικό, περιμένουμε να πάρουμε εξτρέμ και τερματοφύλακα. Εσύ θα ήθελα να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι στη θέση του τερματοφύλακα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε τέρμα. Εγώ θα πω ότι ο προπονητής μπορεί να αξιολογήσει πάρα σίγουρα, πολύ καλά. Σίγουρα, εγώ δεν είμαι προπονητής, την άποψή μου λέω. Εγώ προπονητής δεν είμαι. Όχι, πρέπει, δεν λέω ότι ο Καντιμίρης δεν είναι το παιδί τέτοιο. Γιατί με τον αγνωστό που ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω θα κλείσει. Ναι. Οπότε δύο, δεν θέλουμε και τρίτο. 100%. Κατάλαβες. Τώρα θα κρατήσεις τον Πιτσιρίκο και θα πας με βασικό τον Καντιμίρη. Εγώ, ας πούμε, η άποψή μου είναι ότι θέλουμε βασικό. Για μένα. Θα το δούμε στην πράξη. Όχι ότι είναι κακή. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω, αν θέλουμε να ανεβούμε ένα κλικ παραπάνω, κατάλαβες τι εννοώ. Ας πούμε δίπλα στο Σόουζα θέλουμε ένα πιο εγκεφαλικό παίχτη. Ο Σόουζα είναι πιο μαντουμαδόρος, πιο, κατάλαβες. Εμείς θέλουμε ένα πιο, αυτό που είπε πριν ο φίλος Γιάρο, ένα τέτοιον θέλουμε εκεί. Ένα εξάρι που είπες πολύ σωστά, που πρέπει να πέσουν εκεί λεφτά. Είναι κομβικότατος παίχτης σε μια ομάδα μέσα. Ένα δεκάρι, αν λέμε κλείσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Αργεντίνο του. Που όντως είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ, ναι, είναι πάρα πολύ. Και θέλουμε και ένα εννιάρι μπροστά. Αυτοί είναι παίκτες που είναι οι κολόνες της ομάδος. Για την άμενα, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι δίπλα στο Σόουζα ή γενικότερα θέλει ένα στόπερ ο οποίος να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Ακριβώς, θέλει ένα παίκτη που να ξέρει να φτιάχνει παιχνίδι και από πίσω. Ακριβώς, αυτό λέω ο Ρενσινίκο. Ναι. Γιατί ο Σόουζα, τα χαρακτηριστικά του Σόουζα είναι η ταχύτητά του, είναι ο δυναμισμό του στο παιχνίδι. Δεν είναι όμως ο Σόουζα μπορεί να μην είναι στόπερ στην ομάδα που γίνεται την επόμενη σεζόν. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω πριν. Να τον περάσεις εξάρι, Χρυσανθέ, ξέρεις ποιο είναι ο ενδιασμός μου. Όχι μπάλα, έχω παίξει και όμως ξέρω. Ο ενδιασμός μου στο Σόουζα, στο εξάρι, ξέρεις ποιο είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει την πρώτη μπάλα από την άμυνα. Δεν ξέρω πόσο καλός είναι με την μπάλα κάτω. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ο προπονητής βέβαια αυτά όλα θα τα αξιολογήσει. Εννοείται. Γι' αυτό και θέλει όσο το δυνατόν το 80%, γιατί μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί η ομάδα να είναι κουμπλέ. Μεταγραφές γίνονται και τον Αύγουστο. Εγώ θυμάμαι μια ζωή τον Αύγουστο που παίρνω άδεια να κάθομαι στην Περιέργεια και διαβάζω μεταγραφές του Άρη. Να πάρεις, θα πάρεις εσύ, Άρης, εσύ να τα διαβάσεις όλα. Ναι, όχι, πότε διάβαζες μεταγραφές, δεν χρήσατε. Τον Αύγουστο. Εγώ Αύγουστο που θυμάμαι διάβαζα μεταγραφές. Πλατέλασε το Σεπτέμβριο, δεν είχε έρθει. Έτσι, παιδιά, δεν πρόκειται να είναι 100% η ομάδα και δεν γίνεται. Γιατί, ένας παίκτης μπορεί να σου πει περίμενε με. Περίμενε με γιατί θέλω να δω και μετά να αποφασίσω. Αν είναι κάτι καλό, δεν θα περιμένεις. Μα αν θα δεις και στις δηλώσεις του Έρερα, το είπε. Είπε κάτι για υπομονή. Και δεν έδειξε να χώνεται και ιδιαίτερα ούτε να νιώθει ότι πιέζεται από το χρόνο. Όχι, μόνο στις δηλώσεις του που έκανε σε αθηναϊκό σταθμό, είπε ότι έχω ένα άγχος πώς θα δημιουργηθεί η ομάδα στην αρχή, καταλαβες. Δημιουργικό, τώρα, παιδιά, το δημιουργικό είναι αυτό. Ξέρεις τι, αυτός είναι σαν να έχει μια πλαστελίνη τώρα. Είναι δηλαδή η πρώτη μαγιά, αυτό στην ουσία θα καλοπώσει την ομάδα. Ναι. Και αυτό το πράγμα είναι καλό που είναι έμπειρος. Το πολύ θετικό ότι είναι έμπειρος προπονητής. Έχει παραστάσεις πολλές και ξέρει να τη χτίσει την ομάδα. Ναι. Και να πατήσουμε πάνω. Και ας κάτσει δυο τρέχοντα. Δεν με ενδιαφέρει με ένα ηλικία του. Αυτά είναι μπουρδες για μένα. Το κίνητρο δεν το κάνει η ηλικία του. Το κίνητρο το κάνει ο άνθρωπος. Μπορεί να φέρει ένα 45 χρόνο και να είναι. Πώς το λένε. Να μην θέλει να εργαστεί. Να μην τον ενδιαφέρει. Mm. Το θέμα είναι ότι είναι έμπειρος, να μας βάλει καλούπια, ας κάτσει 2-3 χρόνια ο άνθρωπος και μετά να πατήσουμε πάνω σε αυτό που θα μας χτίσει αυτός. Να μην αλλάζουμε φιλοσοφία κάθε μεταγραφική περίοδο. Μάλιστα. Ο Άρης πρέπει να αποκτήσει επιτέλους μια ταυτότητα αγωνιστική, όπως πήγε τότε το 6-7 και απέκτησε αυτό. Αυτό παίζει ο Άρης, τέρμα. Και άρεσε και στον κόσμο.
Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Αλλά μην τρελαινόμαστε με την έννοια πια ότι σίγουρα, να σου πω κάτι και εγώ ρε παιδί μου, λέω έλα ρε παιδί, ακόμα. Δηλαδή θα πάρουμε κανένα παίκτη. Όλοι το λέμε. Δεν μπορούν να κλείσουν ρε Νίκο οι παίκτες μέχρι τις 2 Ιουλίου που θα πάει η ομάδα, ούτε μέχρι τις 8 Ιουλίου που θα ανέβει στη Βέρεια, ούτε καν ξέρω. Θέλω το 90% να είναι στην Ολλανδία τουλάχιστον. Εκεί θα είναι νομίζω. Έτσι. Δεν ξέρω, Νίκο. Έτσι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έγινε παιδιά. Καλή σε καλά. Καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σα. Γουστάρα από Μαριανό. Και εμεί. Πραγματικά. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί. 300 προπονητές πάλι. Ας το χαρούμε ρε παιδιά μια φορά. Ναι, αλλά δεν είναι ωραίο να συζητάμε για μπάλα και όχι για δικαστήρια. Βέβαια δεν για... μιλάμε για μπάλα ακριβώς τώρα. Εντάξει, μιλάς όμως για το ποδόσφαιρο. Έχουμε γίνει όλοι οι τεχνικοί διευθυντές. Για το ποδόσφαιρο μιλάς. Πριν δύο χρόνια γιατί μιλούσες. Όχι, ο Βαλεριάνος κάνει. Ο άλλος δεν κάνει. Πριν δύο χρόνια γιατί μιλούσαμε. Τι? Πριν δύο χρόνια γιατί μιλούσαμε. Μαλώναμε πάλι. Ναι, αλλά για άλλα θέματα. Τουλάχιστον τώρα μαλώνουμε γι' αυτό. Πάντως έχουμε. Τεχνικούς διευθυντές δηλαδή... έχουμε πάντως. Ο Καρυπίδης αν θέλει υπάρχουν πολλοί. Ρε Χρυσάνθε. Ναι. Ας το γουστάρουμε. Ας περιμένουμε. Ας το απολαύσουμε ας πούμε. Ας περιμένουμε τουλάχιστον να δούμε τι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα. Ακριβώς. Δηλαδή δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται. Σήμερα Τζανακάκης και Σόουζα ανανέωσαν. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Γιατί είναι λίγοι αυτοί. Όχι, είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Σοβαρά μιλάμε. Γιατί είναι λίγοι. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα, μειώνουμε τους παίκτες που υπογράφουν και ονειρευόμαστε να έρθει κάτι καλύτερο. Εντάξει, λίγο πολύ αυτό πάντα γίνεται. Αλλά από εκεί πέρα οι συγκεκριμένοι δύο ποδοσφαιριστές και για μένα ήταν παίκτες που πραγματικά είναι πολύ θετικό που μένουν στην ομάδα και δείχνει και μια προοπτική η απόφαση τους να μείνουν. Χρήσανθε, και ο Δελυζήτης θα μείνει. Θα το δούμε. Τους έχεις, με την κλωτσιά. Ο Δελυζήτης έχει συμβόλαιο καταρχήν. Εγώ ήθελα να μείνει. Τους είχες, φάγανε όλη την κλωτσιά στη Β' Εθνική. Συνεργάζονται σε 40 παιχνίδια πόσο εδώ, δεν ξέρω, μαζί. Και τους, θα τους αλλάξεις. Εγώ δεν είπα να μυρθεί ακόμα ένας. Να έρθει, να είναι και καλύτερος από αυτούς. Αλλά αυτό δεν το χαλάς τώρα. Γιατί, δηλαδή, και άμα έφερνες δύο ποδοσφαιριστές των 200.000 ευρώ και δεν μπορούσαν να αλλάξουν παλιά. Θα δούμε. Θα τους κρίνουμε στο γήπεδο όλους. Δεν καταλαβαίνω. Υπομονή. Όπως είπε και ο φίλος, τον Αύγουστο κάναμε μεταγραφές εμείς. Ανέκαθεν. Να είσαι καλά. Γεια σου, Χρυσάνθε. Να είσαι καλά. Να είσαι έχουμε καλά. Άλλο Χρήστο. Ωραία. Τελειώνουμε έτσι αλλιώς. Το Μενέντες το φέρνεις. Άλεξ Μενέντες. Αυτός αρέσει, γιατί δεν τα λέμε τίποτα. Παιχταράς. Παιχτούρα. Πάνω κάτω την πλευρά. Back winger. Τι άλλα αυτά. Καλύτερος είναι το Τζανακάκη. Φίλε, άλλη πλευρά. Εντάξει, και ο Τζανακάκης πες και στην αριστερή. Το φέρουμε, τι έκαμε. Πάρω αεροδρόμιο. Θα μιλήσω λίγο τη μουσική. Το αεροδρόμιο. Πάω στο αεροδρόμιο. Για το Μενέντες. Είμαι τόσο γκαντέμι που την εβδομάδα που θα έχω άδεια θα έχει κάθε μέρα και μια άφηξη. Κάθε μέρα θα έχει και μια άφηξη. Δηλαδή για το Θεό. Και άδεια θα χρεωθεί. Και στα αεροδρόμια θα πηγαίνει. Κάθε μέρα καλησπέρα από το αεροδρόμιο. Και εκπομπή θα βγαίνει και θα του φέρνω 5 με 7 του παίκτε. Καλησπέρα Χρυσάνθε. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Και τα λοιπά. Τώρα περιμένουμε τον. Να πα διακοπέ στο βουνό. Στείλουμε στην δροσιά και. Μόνο αρκούδε έχει Χρυσάνθε, δεν έχει τίποτα άλλο. Αρκούδες και Άρη. Και Άρη, βεβαίως. Τι άλλο θες. Είναι ένα καλό ερώτημα ο Πάκο Ερέρα τι ώρα θα κάνει τις πρωινές. Ό,τι ώρα και να την κάνει. Το πρόγραμμα του Λίμπερο αρχίζει στις 6. Και επειδή θα έχουμε και 2 με 6. Θα βγαίνω σε τρόικα. Ποια τρόικα. Στην τρόικα θα βγαίνω. 6 ώρα το πρωί θα βγαίνει. 6 ώρα στον Πατμανίδη. Στον Πατμανίδη. Μπορεί να έχει και κανένα μαζί του, δεν ξέρω. Α, σωστό. Σωστό. Μπορεί να έχει κανένα μαζί. Αν είναι 9 η ώρα ή 10 είναι καλά. 6 θα βγαίνει. 9 η ώρα προχωρήσει. Καταρχήν θα κάνουμε με Viber. Θα είσαι μέλος της εκπομπής. Τι είναι μέλος της εκπομπής. Με Viber θα βγαίνει, θα κάνει εκπομπή μαζί με τον Πατμανίδη. 6 με 8. Τι λες. Δεν ξέρω, θα κοιμάμαι. Όχι φίλε. Όχι φίλε. Στο σπάει προετοιμασία. Ναι. Και δεν είναι ιδιοκτήτης του site. Α, γιατί μου είναι έτοιμο. Πάει στις πρωινές. Τριπλέρ. Τριπλέρ. Θα πρέπει αυτός να πει που έχει. Στον Ολλανδίτερο που θα πας πρέπει να ξυπνάς πρωί εκεί πέρα κανονικά. Είναι μοιρασμένα αυτά. Ο Σαββόπουλος θα ξυπνάει τις πρωινές και εγώ στις απογευματινές. Τι όχι. Έτσι θα πας. Έχω κάνει συμφωνία με τον Ζαγόρα. Έτσι θα πας στην Ολλανδία. Τι. Μάλιστα. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι. Τι. Κάθε μέρα ξυπνάω. Εσύ έχεις και, είναι και το βιολογικό σου ρολόι τέτοιο. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Ίσα-ίσα θα πηγαίνω αγουστάρω κιόλας. Θα έχω όλη τη μέρα εκεί. Ξέρεις είναι 10 μέρες.
Να περάσει εκεί στο βουνό, να περπατάω, τέτοιο. Κατερίνα, πολύ ωραία. Κατερίνα, μόνη πίσω με τα παιδιά. Λοιπόν, τι. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια.